Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε στις παρεμβάσεις. Είναι Παρασκευή 9 Ιουλίου. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Να τους καλησπερίσω. Καλησπέρα. Είμαι Σελευθερό, Γιώργος Καλαμέρος. Καλησπέρα και στους δύο. Αυτός είναι ο απολογισμός της πανδημίας σήμερα. Ναι, παρά τρεις 2.000 κρούσματα. Ναι. Εξακολουθεί για τρίτη μέρα να κινείται γύρω στα 2.000 τα κρούσματα. Είχαμε 12 νεκρούς και 141 διασωληνωμένους, ένα νούμερο τουλάχιστον τελευταίο που διατηρείται ακόμα σε ανοιχτά επίπεδα. Να θυμηθούμε ότι είχαμε 850 μέχρι πριν δύο μήνες. Το ερώτημα είναι τι θα γίνεται σε δύο εβδομάδες από τώρα. Κρίσιμο ερώτημα για τις αποφάσεις που θα ληφθούν για θέματα για τα οποία θα κουβεντιάσουμε τώρα. Πάντως με το κλίμα που είχε δημιουργηθεί, κλίμα αισιοδοξίας εκεί στα τέλη Ιουνίου, θα πιστεύαμε ότι περίπου σε δύο εβδομάδες θα είχαμε μηδενικό αριθμό νεκρών και διασωληνωμένων. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Δεν λέω ότι, είναι... ότι υπάρχει μεγάλη αντιστροφή στην αισιοδοξία. Σε όλη την Ευρώπη. Ήδη να πούμε ότι υπάρχει ήδη η πρώτη χώρα που κλείνει τα σύνορά της σωτήρησης του ανεμβολίας τους. Είναι η Μάλτα. Η Μάλτα ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα δεχθεί πλέον ανθρώπους να εισέρχονται στο νησί οι οποίοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Να πάμε στα δικά μας. Η κυβέρνηση πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία να πάρει αποφάσεις σε δύο σημαντικά πράγματα. Αν θα έλεγα κάτι, ότι κρατάει στάση αναμονής μέχρι να ολοκληρώσει τις διαδικασίες. Το πρώτο αφορά αυτό που ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο. Τα μαγαζιά. Σε εστίασεις, τους κλειστούς χώρους. Ναι. Εστίαση και διασκέδαση. Δηλαδή αφορά ό,τι μαγαζί εστίασης δουλεύει τώρα και αυτά που θεωρητικά μετά τις 15 Ιουλίου περιμένουν μπορούν να ανοίξουν. Να ανοίξουν γιατί δεν έχουν εξωτερικούς χώρους. Ναι. Ή δεν έχουν τόσο μεγάλους εξωτερικούς χώρους και έχουν επιλέξει να είναι κλειστά. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι η κυβέρνηση κλείδωσε την απόφαση που είχαμε συζητήσει και εμείς πριν μέρες. Θα πάει τελικά στη μεικτή διαδικασία. Μεικτή. Ναι. Μεικτή και μόνο εμβολιασμένη. Δηλαδή θα πάει και στα δύο. Θα υπάρχουν μαγαζιά μόνο για εμβολιασμένους. Θα υπάρχουν μαγαζιά που θα επιλέγει ο ιδιοκτήτης τους αν θα τα έχει μόνο για εμβολιασμένους ή θα επιλέγει αν θα είναι μεικτά, δηλαδή θα είναι και για εμβολιασμένους και για ανθρώπους οι οποίοι θα μπαίνουν στη διαδικασία των τεστ. Ναι. Θα μπαίνουν μέσα παρουσιάζοντας το τεστ που κάνει το rapid test για να μπουν μέσα ή το μοριακό. Στους κλειστούς χώρους. Στους κλειστούς χώρους. Πάντα ό,τι συζητάμε τώρα είναι για τους κλειστούς χώρους. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό είναι στην τελική του ευθεία και αυτό που απομένει να δούμε τα πρόστιμα, τις ποινές και τα μπόνους που μπορεί να υπάρχουν για τους ανθρώπους που επιλέγουν. Καταρχήν το 15 Ιουλίου ισχύει ή θα πάει πιο μετά αυτό. Υπάρχει μια σκέψη ακριβώς, γι' αυτό είπα να δούμε τις νομοθετικές ρυθμίσεις που υπάρχουν σε εκκρεμότητα. Μπορεί να πάει μια εβδομάδα πιο πίσω. Μάλιστα. Δεν είναι ακόμα οριστικό. Τη Δευτέρα ίσως ξέρουμε πιο κοντά την ημερομηνία, την πραγματική ημερομηνία. Να πάει δηλαδή στις 22 αντί στις 15 που είναι το αρχικό σχέδιο. Ρωτάω γιατί σήμερα ήταν μια μέρα όπου είχαμε, μπορεί να είχαμε 2.000 κρούσματα περίπου όσα και χθες. Αλλά είδαμε πώς απλώνεται αυτή η μετάλλαξη και πώς απλώνεται στον πληθυσμό των νέους. Των πιτσερικάδων. Κοίταξε, ήταν σοβαρό. Το είδαμε σε κατασκηνώσεις. Δηλαδή, είναι τρεις κατασκηνώσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν αρκετά κρούσματα με αποτέλεσμα η μία να κλείσει, η μία να πάνε οι γονείς να πάνε τα παιδιά τους μόνοι τους και η τρίτη περιμένει να πάει ο ΟΔΗ για να δει αν θα την κλείσει. Γιατί το λέω αυτό, γιατί τα παιδιά αυτά που είναι στις κατασκηνώσεις θα πάνε στο σπίτι τους. Και στο σπίτι θα βρουν γονείς και παππούδες. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Τι θα γίνει τις επόμενες 10-15. Πρέπει να είναι εμβολιασμένοι. Ναι, για να μην έχουν πρόβλημα. Που δεν είναι όλοι εμβολιασμένοι όμως. Έτσι, ναι. Σήμερα περάσαμε το 40,3%. Είναι 40,3% πλήρες εμβολιασμένων κατοίκων της χώρας. Κοίταξε, μπορεί να ακούγεται χαμηλό το ποσοστό. Αν σε αυτό προσθεθεί και το κομμάτι των ανθρώπων που έχουν νοσήσει, είμαστε γύρω στο 50 και κάτι. Κοίταξε, επειδή μίλησαμε με τον ΕΟΔΗ, λίγο Νίκο, μέχρι τέλη Μαΐου πηγαίναμε καλά. Από 1η Ιουνίου υπήρξε μια καθίσταση. Ναι, αλλά να το πούμε όπως είναι το πράγμα, έχεις δίκιο. Έτσι συνέβη όντως, αυτή είναι η πορεία. Αλλά η αλήθεια είναι πως αυτή η μετάλλαξη, δεν έχουμε γίνει γιατροί όλοι, προφανώς έχει αλλάξει το σκηνικό. Έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα. Mm-hmm. Εδώ βγαίνει σήμερα η Pfizer, μεγάλη εταιρεία που έχει εμβολιαστεί και η μισή Ελλάδα με τα εμβόλια της. Και λέει ότι θα χρειαστεί ενδεχομένως όσοι έχουν εμβολιαστεί με Pfizer να κάνουν τρίτη δόση. Δεν υιοθετούν την άποψη αυτή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, ο αντίστοιχος για τα φάρμακα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά μπήκε στην κουβέντα. Μπήκε στην κουβέντα. Φαίνεται είναι πολύ νωρίς βέβαια για να συζητήσουμε στην Ελλάδα κάτι τέτοιο. Και είχαμε και σήμερα και τον πρώτο που ξέρουμε εμείς, έτσι, που διασωληνώθηκε. 49 ετών, μοναχός στο Άγιο Όρος. Με την μετάλλαξη Δέλτα, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, αλλά και χωρίς εμβόλια. 49 ετών μπήκε στο Παπα-Νικολάου, στη ΜΕΘ. 49 ετών και δεν είσαι στη μονάδα που είναι επικεφαλής ο κ. Καπραβέλος, θα τον δούμε σε λίγο μαζί μας. Mm-hmm. 49 ετών. Νέος άνθρωπος, 49 ετών, έτσι. Νέος άνθρωπος. Χωρίς υποκείμενα νοσήματα, ανεμβολίαστος, μέσα σε δύο ημέρες μπήκε στην εντατική και παλεύει τώρα να το παλεύουν οι γιατροί να τον κρατήσουν στη ζωή. Μιλούσαμε με έναν γιατρό από αυτούς που επιτάχθηκαν και πήγαν με βαριά καρδιά πριν μήνες, θυμάστε. Ναι. Ο οποίος μου έλεγε ότι αυτό που είδε στη σωτηρία και αυτό που συμβαίνει ακόμα στα νοσοκομεία, όχι με αυτή την ένταση προμηνών,
αν το είχε δει ο κόσμος, πόσο φωνικός είναι ο ιός, θα τρέχει να εμβολιαστεί. Σε δύο μέρες. Και τι λέει. Κουσούρια αφήνει. Δεν είναι μόνο. Μέρες. Δεν έκανε να πεθάνει για να έχει πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό που δεν έχει γίνει μεγάλη έρευνα και δεν έχει γίνει μεγάλη συζήτηση. Το τι αφήνει την επόμενη μέρα, υπάρχει ένα σύνδρομο. Από αλλοπαικίαση μέχρι δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Να πούμε λοιπόν τι άλλο περιλαμβάνουν τις σκέψεις της κυβέρνησης. Είπαμε λοιπόν το πρώτο κομμάτι αφορά την εστίαση. Το άλλο είναι υποχρεωτικότητα εμβολιασμών. Ναι, αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα. Αυτό επισπεύδεται, έρχεται πιο κοντά. Αυτό φαίνεται ότι πάει πιο μπροστά. Υπολογίζουμε ότι οι πρώτες κατηγορίες που θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα είναι αυτές που έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, είναι οι υγειονομικοί. Οι γνωστές. Και οι γιατροί, δομές. Γιατροί, νοσηλευτές και διοικητικοί. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει σε δεύτερο στάδιο είναι ποιοι θα μπουν στο δεύτερο μεγάλο πακέτο. Ναι. Που θα είναι ίσως οι εκπαιδευτικοί και ίσως οι άστολοι. Αυτά είναι οι δύο μεγάλες κατηγορίες. Να πούμε ότι η κυβέρνηση σκέφτεται να δώσει δύο μπόνους. Πρώτον, στο κομμάτι που αφορά τη διασκέδαση και την εστίαση, ότι όσοι καταστηματάρχες δεν έχουν, θα υπάρχει μια ηλεκτρονική στο Gov μέσα κατηγορία που θα μπαίνουν κάποιοι και θα βλέπουν σε τι κατηγορία πρώτα απ' όλα τα μαγαζιά, αν έχουν επιλέξει να είναι μόνο για εμβολιασμένους ή μεικτά, δηλαδή και για τις δύο κατηγορίες. Θα ξέρεις πριν πας δηλαδή. Εκ των προτέρων, θα χτυπάς το όνομα του μαγαζιού που σε ενδιαφέρει, γιατί υποχρεούνται και με πρόστιμο κιόλας απειλούνται οι καταστηματάρχες να δηλώσουν ποια κατηγορία ανήκουν. Δηλαδή, αν τα καταστήματα τους λειτουργήσουν με μόνο εμβολιασμένους ή με μεικτούς πελάτες. Χθες να πούμε, με συγχωρείς, χθες να πούμε ότι 2.000 πρόστιμο και μια εβδομάδα κλειστό μαγαζί, επειδή είχε γάμο, φιλοξενούσε τραπέζι γάμου και τέσσερα άτομα σηκώθηκαν και χόρεψαν. Έπεσε 500 ευρώ πρόστιμο σε κάθε άτομο τα τέσσερα που σηκώθηκαν και χόρεψαν και το μαγαζί έκλεισε για μια εβδομάδα. Στην επόμενη φορά. Η πρόβλεψη είναι μέχρι τώρα ήταν 3 φορές. Ναι. Η πρόβλεψη που υπάρχει τώρα είναι στη δεύτερη φορά να το κλείνουν. Αυτό τουλάχιστον έχει γίνει. Για μεγάλο διάστημα. Για πάντα δεν γίνεται. Για μεγάλο διάστημα. Για 3 μήνες ενδεχομένως. Δύσκολα πράγματα. Δεν ξέρω πόσο θα αποδώσουν. Και εγώ πραγματικά θέλω να δω πώς θα εφαρμοστεί αυτό και ποιος θα το επιχειρήσει αυτό. Είναι έτοιμο το σκανάρισμα. Δηλαδή αυτή η εφαρμογή που λέγαμε πλέον είναι έτοιμη. Θα δοθεί στους καταστηματάρχες τη δυνατότητα να την κατεβάσουν και να ελέγχουν με κάποιον τρόπο τους ανθρώπους που θα μπαίνουν στα καταστήματά τους. Πάντως δικαίως φωνάζουν. Πράσινο, κίτρινο, κόκκινο. Δηλαδή τους μεταθέτουμε με έναν τρόπο την ευθύνη. Γιώργο, έχεις δίκιο, αλλά δεν ενώ να σου πω, το συζητούσα σήμερα το πρωί με τον κύριο Γιωργαντά κάπου. Εφόσον έχουν το σύστημα του εμβολιασμού, που το έχουν οργανώσει πάρα πολύ καλά, καλύτερα από άλλες χώρες. Πήγε στην Αγγλία, είναι φίλοι δεν μήκδινο εμβολιασμό. Όμως εκεί, αν δεν πας στο ραντεβού σου, σε παίρνει ο οικογενειακός γιατρός, ο γιατρός που στο Δήμο έχει αναλάβει κάποιες πληθυσμιακές ομάδες, σου λέει γιατί δεν πήγες, θες να το συζητήσουμε, έχεις κάποιο πρόβλημα, έχεις κάποια αγωνία. Δεν αφήνουμε να κάνει τον έλεγχο και τον διαχωρισμό ο εστιατόρας. Το να βάλει ξαφνικά η πολιτεία σε 20.000 μαγαζιά, 20.000 πορτιέρδες αστυνομικούς να ελέγχουν, είναι όπως μα μην φτάσουμε εκεί, σου λέω. Δηλαδή, όποιος δεν πήγε να κάνει. Πάνω από 20.000 τα μαγαζιά, έτσι. Του γιατρού είναι μικρό. Οικογενειακό γιατρό. Παιδίατροι. Οι παιδίατροι έχουν μια γύρωση. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Ναι, εγώ λέω πριν φτάσουμε στη λογική την κατασταλτική, βάλτε ένα εστιατόριο να κάνει τον αστυνομικό. Βάλτε του παιδιάτρου που μιλάμε με τις οικογένειες. Και ο παιδιάτρος να μιλήσει με τον παππού που δεν πάει για να κάνει τη δεύτερη δόση. Εντάξει, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, λίγο πιο προληπτικά. Θεωρώ όμως ότι αν συγκρίνουμε το πώς έχει πάει ο εμβολιασμός στην Ελλάδα, γενικά όλη η διαδικασία και πώς έχει πάει σε άλλες χώρες, νομίζω ότι είμαστε σε καλό βαθμό. Πίστεψε μου, από τον Ιούνιο και μετά δεν πάμε καλά. Λοιπόν, επειδή αρχίζει η κουβέντα από αυτόν και έχουμε κι άλλα να πούμε. Να βάλουμε μισό λεπτό και θα κλείσει αμέσως μετά να πούμε μια καλησπέρα στους συναδέλφους που είναι απόψε μαζί μας για το πρώτο κομμάτι της εκπομπής και θα είναι παρέα μας. Τους βλέπω και τους δύο και τους καλησπέριζω. Το Λάμπρο τον Καλαρίτη και τον Γιώργο τον Χριστοφορίδη. Καλησπέρα, κύριε, και στους δύο. Καλησπέρα σε όλη την παρέα και στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας απόψε, Παρασκευή βράδυ. Γιατί έβλεπα τώρα την Εθνική Οδό που ήταν γεμάτη από αυτοκίνητα και φεύγανε, έφευγε κόσμος. Και στο το Πειραιά ίδια κατάσταση ήταν. Έτσι. Υπήρχε άπειρος κόσμος που φεύγει, είναι οι αδειούχοι του Ιουλίου. Που κάποιοι από αυτούς ευτυχώς ξεκινάνε να κάνουν τις διακοπές. Λοιπόν, να τελειώσει ο Νίκος αυτά που έλεγε και αμέσως μετά ξεκινάμε την κουβέντα μας. Ο έλεγχος θα γίνεται, αυτό που είπε ο Γιώργος, σε δεύτερο βαθμό από τη Δημοτική Αστυνομία, την Ελληνική Αστυνομία και την ΑΔΕ. Και υπάρχει το θέμα του bonus που έλεγα νωρίτερα, θα υπάρχει τηρεσίας επιβράβευση για τους καταστηματάρχες. Υπάρχει μια σκέψη στην κυβέρνηση να δοθεί μπόνους για αυτούς που κινούνται στα μέσα μαζικής μεταφοράς και έχουν κάρτα ή απεριόριστο των διαδρομών ή αυτό το εισιτήριο απεριόριστο των διαδρομών, να τους γίνεται μια έκπτωση, όπως έγινε το πρώτο διάστημα της πανδημίας. Αν είναι εμβολιασμένοι. Λέμε κίνητρα για εμβολιασμένους. Έτσι και το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, η υποχρεωτικότητα, θα τη συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα. Την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Ακριβώς. Και αυτό είναι σοβαρό θέμα. Λοιπόν, μεγάλη είδηση το θέμα των εστάσεων για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ECOFIN τη 13η Ιουλίου αποκτάει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Θα τα πούμε και αυτά. Ένα ρεπορτάζ, θα τα πούμε. Είναι σημαντικό και το ασφαλιστικό που πάει για το Σεπτέμβριο. Επίσης είναι ένα θέμα. Θα τα πούμε. Έχουμε κάτι κουτσομπολιά για εκλογές. Έχουμε και χρόνο μπροστά να μιλήσουμε. Να δούμε πρώτα το θέμα της πανδημίας και να ακούσουμε τους δύο φίλους μας που φιλοξενούμε απόψε εδώ πέρα. Να ακούσουμε τη δική τους πρώτη εκτίμηση. Γιατί ξαφνικά 10 μέρες πριν ζούσαμε έναν παράδεισο. Δηλαδή, περιμέναμε κάτι ένα καλοκαίρι διαφορετικό. Μέσα σε 10 μέρες ξαφνικά, σαν να γύρισαν τα πάνω κάτω, Λάμπρο. Υπάρχουν δύο παράμετροι, τις οποίες τις γνωρίζουμε όλοι. Η πρώτη είναι ότι σύμφωνα με τους ειδικούς, έχουμε μιλήσει με γιατρούς και λοιπά, όλοι, η εκτίμηση από την αρχή, θυμάστε, ήταν ότι οι πανδημίες κάνουν συνήθως ένα κύκλο 2 ετών τουλάχιστον, σε σκληρό πυρήνα, μέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, η πιο επικίνδυνη, η πιο θανατηφόρα χώρα. Ανεξαρτήτως του αν στο ενδιάμεσο υπάρχουν εμβόλια κλπ., τα εμβόλια, τα φάρμακα είναι για να μετριάσουν τις απώλειες, για να περιορίσουν τους θανάτους και γενικά την εθνικότητα. Η πανδημία, μας έλεγαν οι γιατροί, ότι θα κάνει τον κύκλο της των 2 ετών σε πρώτη φάση, τουλάχιστον 2 έτη, ούτως ή άλλως. Άρα στο ενδιάμεσο είναι μια διαχείριση μείωσης των απολειών. Το λέω αυτό επειδή δεν πρέπει να μας εκπλήσει ότι έρχεται η μία παραλλαγή, επαγγελματίζεται η άλλη, ότι τα πράγματα δεν πάνε όπως. Τα 2 έτη, από ό,τι φαίνεται και αυτά μας λέγανε, είναι ένας στάνταρ πρώτος κύκλος. Λάβρο, σήμερα πάντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ο κύριος Σύψας μίλησε για 3 χρόνια, δηλαδή του χρόνου τέτοια εποχή θα έχουμε τελειώσει με την πανδημία. Πάντως 2 μας λέγανε. Ναι, τώρα γίναν 3. Πάντως ιστορικά 2 ως 5. Ναι, ακριβώς αυτό. 2 ως 5. 2 σκληρός πυρήνας και 5 μέχρι να ολοκληρωθούν οι επόμενοι κύκλοι, οι οποίοι εκτιμάται από ό,τι λένε οι γιατροί ότι είναι πιο αδύναμοι, είναι με χαμηλότερη θνητότητα αν επαναφανιστούν. Το άλλο σε σχέση με την κάμψη του ρυθμού εμβολιασμών, επειδή σε όλη την Ευρώπη και παρατηρούσα ότι αυτό που συμβαίνει σε εμάς συμβαίνει και σε άλλες χώρες και όλες που θα δούμε κυβερνήσεις να δώσουν κίνητρα κλπ. Νομίζω ότι μετά τον πρώτο κύκλο φτάνουμε σιγά σιγά πανευρωπαϊκά στον πυρήνα των αρνητών ή αυτών που έχουν προβληματισμό. Δηλαδή σε αυτούς που είναι αρνητές δογματικοί, δεν κάνουν τα εμβόλια και σε αυτούς οι οποίοι φοβούνται. Έχουν ένα σκεπτικισμό, προβληματισμό λόγω των πανεπιστημίων κλπ. Άρα και αυτό είναι ένα μέρος. Και δεν είναι τυχαίο ότι εμφανίζεται σε όλη την Ευρώπη μαζί. Ότι ενώ υπήρχε ένας ικανοποιητικός ρυθμός εμβολιασμών, ξαφνικά γίνεται κάμψη. Φαίνεται ότι φτάνουμε πανευρωπαϊκά σε αυτούς οι οποίοι είτε θέλουν είτε προσπαθούν να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες. Και υπάρχει και ένα άλλο, μια άλλη κατηγορία, ας πούμε τροποντινά, οι τζαμπατζίδες της πανδημίας. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι αρνητές δογματικοί, φοβούνται, αλλά δεν έχουν αποφασίσει ότι δεν θα το κάνουν. Δηλαδή δεν συγκεντρώνουν πιο πληροφορίες στατιστικά να δουν αν θα κάνουν, ποιο εμβόλιο θα κάνουν. Περιμένουν να γίνει η ανοσία με το εμβόλιο των άλλων για να προφυλαχθούν και αυτοί, νομίζουν. Δηλαδή να χτιστεί το τείχος της ανοσίας με του βλάκια τους άλλους. Άρα έχουμε φτάσει σε αυτές τις ομάδες πλέον και εκεί χρειάζεται πλέον άλλη πολιτική. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, για να ακούσουμε και τον Γιώργο έτσι ένα πρώτο του σχόλιο για την δύο πράγματα θα ήθελα να καταθέσω στην κουβέντα μας. Συμφωνώ με τον Λάμπρο σε αυτό που είπε, ότι πλέον φαίνεται ότι φτάνουμε σε ένα όριο στο οποίο φρενάρει ο εμβολιασμός και βλέπετε ότι η αύξηση, αν παρατηρήσει κανείς τα νούμερα που προστίθεται καθημερινά και ανακοινώνονται, η αύξηση των εμβολίων πλέον προέρχεται κατά κύριο λόγο και όλο το και περισσότερο από αυτούς που πηγαίνουν να κάνουν τη δεύτερη δόση παρά από τους νεοεισερχόμενους. Αυτό σημαίνει ότι εδώ το πρόβλημα γιγαντώνεται. Γιατί έχεις τελειώσει με το πρώτο, ας το πω εντός εισαγωγικών, εύκολο κομμάτι. Σωστά ο Λάμπρος είπε ότι έχουμε ένα κομμάτι αρνητών δογματικών, εκείνοι οι οποίοι δύσκολα θα πιστούν. Και τώρα το μεγάλο στοίχημα το επικοινωνιακό είναι να πείσεις αυτούς οι οποίοι είναι στο ενδιάμεσο. Αυτούς οι οποίοι μπορεί να φοβούνται, μπορεί να ακούνε διάφορες πληροφορίες, πολύ συχνά είναι και αντικρουόμενες, έχουν ακουστεί και τόσα πολλά για τα εμβόλια. Ο ρυθμός των εμβολιασμών και ο μηχανισμός ήταν πολύ καλός και πολύ αποτελεσματικός, όμως το ίδιο δεν ίσχυσε και σε περιπτώσεις όπως ας πούμε το εμβόλιο με το AstraZeneca που φόβησε πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Πάρα πολύ κόσμο που είχε κάνει την πρώτη δόση βρέθηκε λίγο, ένιωσε επί ξύλου κρεμάμενος, ένιωσε σαν κάποιος να μην παίρνει πάρα πολύ σοβαρά όλη αυτή η διαδικασία. Γιώργο, κοιτούσα μια που είπες για το AstraZeneca, κοιτούσα τον πίνακα των διαθεσίμων εδώ στην Ελλάδα. Είναι 50% η απορροφήση του εμβολίου AstraZeneca και υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο εμβόλια stock. Από την AstraZeneca. Στο Κορέα, λέξεις, μπροστά από τη μηχάνηση. Απόθεμα, εντάξει. 100.000 πήγαν στη Βόρεια Μακεδονία σήμερα από αυτά. Από τα AstraZeneca. Από τα AstraZeneca έκλεισε η συμφωνία και ο Ζέντερ. Να προσθέσω λοιπόν ένα δύο ρεπορτάζ ότι ειδικά με το AstraZeneca φτάνουν στο newsweek.gr στο site μου και κάποιες πληροφορίες, κάποιοι άνθρωποι μας τηλεφωνούν και μας λένε ότι δημιουργούνται και κάποια προβλήματα με τα δεύτερα ραντεβού.
Δηλαδή παίρνουν μηνύματα χωρίς οι ίδιοι να έχουν αλλάξει το ραντεβού τους. Παίρνουν μηνύματα που το ραντεβού αλλάζει από μόνο του και πηγαίνει σε μια άλλη μέρα που μπορεί να μην τη βολεύει. Μπορεί οι άνθρωποι, λέγαμε και για τις ουρές στην Εθνική, να έχουν προγραμματίσει να φύγουν. Ναι. Και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την. Από ποιον αλλάζουν, Γιώργο, τα ραντεβού? Τα ραντεβού μόνο εσύ μπορεί να τα αλλάξει. Ο ίδιος ο ενδιαφέρον μπορεί να τα αλλάξει. Νίκο μου, έχουμε καταγγελίες και μάλιστα έχουμε δημοσιεύσει και ρεπορτάζ. Είναι πολύ καλή είδηση αυτή, αυτό το λέω. Είναι σημαντικό αυτό. Θα σα πω, έχουμε καταγγελίες και έχουμε δημοσιεύσει και τα SMS που έρχονται αυτόματα. Ξαφνικά ένα πρωί εκεί, λίγες μέρες πριν από το προγραμματισμένο σου ραντεβού, έρχεται ένα μήνυμα που λέει το νέο σου ραντεβού επιβεβαιώθηκε χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα. Σου μεταφέρει το ραντεβού σε άλλο εμβολιαστικό κέντρο, στην άλλη άκρη της Αθήνας και σε άλλη ημερομηνία, όχι πολύ μακριά. Ποιος το υπογράφει αυτό, Γιώργο, το SMS, ο ΕΟΔΗ? Το αυτοματοποιημένο σύστημα, σου λέει. Το αυτοματοποιημένο σύστημα. Όταν πήραμε τηλέφωνο στον ΕΟΔΗ και τους ρωτήσαμε, παιδιά, τι γίνεται, οι άνθρωποι μας είπαν και σε αυτό που μάλλον έχουν και δίκιο, ότι δεν είναι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της πλατφόρμας. Αλλά είχαν έρθει και σε αυτούς πολλά τηλεφωνήματα από ανθρώπους που μπερδευτήκαν. Τώρα, όταν σου έρχεται ένα μήνυμα ξαφνικά, επιβεβαιώθηκε νέο ραντεβού, ειδικά άμα έχει το AstraZeneca. Όπως και να έχει, λίγο ανησυχεί, ανθρώπινο είναι και ανθρώπινος ο φόβος αυτός. Ρωτήσαμε στον ΕΟΔΗ αν απομακρυνθείς πολύ από την ημερομηνία, γιατί οι ημερομηνίες είναι προφανώς παραπίσω. Υπάρχει πρόβλημα. Ο ΕΟΔΗ μας είπε ότι αν είναι λίγες μέρες δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά βεβαίως αν είναι πολλές μέρες μπορεί να υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι 4-5 περιπτώσεις που φτάσαν στο δικό μας ρεπορτάζ, οι μέρες ήταν 2-3-4 μέρες διαφορά. Θέλω να πω, όλο αυτό δημιουργεί ένα άγχος στον κόσμο. Και αυτό επιτείνει το ανθρώπινο άγχος που όλοι είχαμε όταν πήγαμε να κάνουμε το εμβόλιο. Πήγαμε με χαρά μεν για να προχωρήσουμε να πάρουμε αυτό που λέμε τις ζωές μας πίσω, αλλά ένα άγχος ανθρώπων. Η αλήθεια είναι πως, δεν ξέρω, σε ό,τι αφορά αυτό που λέει ο Γιώργος και εγώ προσωπικά σε ό,τι με αφορά, πάντα ένα. Είναι πολύ συζητημένο γι' αυτό. Ναι, είναι πολύ συζητημένο, αλλά επειδή έτυχε οι δύο στους τρεις που είμαστε εδώ στο στούντιο να έχουμε κάνει AstraZeneca, αυτό που λες είναι ακριβώς αυτό που ένιωσα εγώ, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εντάξει, με χαρά. Το τύρι δεν είναι πολύ ανθρώπινο. Ανθρώπινο, το εκλογικεύεις. Έτσι, μπράβο. Πρώτα η επιστήμη, πρώτα το να πάρουμε το ένα πίσω και έστω και αν έχει ειδικά στην περίπτωση του άνθρωπου έναν επιπλέον φόβο, πας και το κάνεις. Δεν το συζητώ αυτό. Ναι, όμως, και ανθρώπους που ήταν μπορεί και στο όριο, κάποιοι μπορεί να επηρεάστηκαν και να μην πήγαν κιόλας. Να βάλω ένα θέμα και να το σχολιάσει αν θέλει ο Λάμπρος, αν πάμε αυτή τη σειρά. Αυτός ο σκληρός πυρήνας των αντιεμβολιαστών, των αρνητών, έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, λέει εδώ η αντιπολίτευση ότι είναι η ομογάλακτη του Λαϊκού Κόμματος, είναι ο Μπολσονάρου στη Βραζιλία, ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή είναι ένα, έχει ακροδεξιά χαρακτηριστικά. Έχει πολιτική χρειά όλο αυτό το κίνημα ή το βλέπεις διαφορετικά, εσύ, Λάμπρο? Ναι, έχει, αλλά δεν θα έλεγα ότι έχει ακροδεξιά ή ακροαριστερή, ότι έχει με τη συμβατική έννοια πολιτικό πρόσημο. Το αντιεμβολιστικό κίνημα υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, με αφορμή το ότι αυτά τα εμβόλια παρασκευάστηκαν με fast track διαδικασίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο εύλογος προβληματισμός για το τι γίνεται με τις παρενέργειες. Κακά τα ψέματα και γιατί το λένε ότι οι μακροπρόθεσμες παρενέργειες δεν έχουν εξεταστεί και δεν γίνεται να εξεταστούν. Όσο και να κάνουν προσωπιώσεις για το τι μπορεί να συμβεί σε 5-10 χρόνια, δεν τα έχουν εξετάσει όπως θα έπρεπε. Άρα βρήκε ένα εύκολο έδαφος να ενισχυθεί, αν θες, το αντιεμβολιστικό κίνημα που ούτως ή άλλως υπήρχε. Έχει κάποια γενικότερα πολιτικά χαρακτηριστικά, συμφωνώ, αλλά δεν θα τα εντόπιζα στο δεξί ή αριστερό πάσμα με την κλασική έννοια. Μπορεί να υπάρχουν και δεξί, μπορεί να υπάρχουν και αριστεροί. Γενικά έχει μια αντισυστημική και μια έννοια αμφισβήτηση που υπάρχει. Με αυτό το δεν εντοπίζεται, δεν έχει στεγανά κομματικά ή ιδεολογικά. Έχει ένα υπόστρωμα αμφισβήτηση αντισυστημικό. Μπορεί να το δει, κατά τη γνώμη μου, σε όλο το φάσμα. Προσωπικά γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι είναι δογματικοί, δηλαδή δεν πρόκειται να το κάνουν, γιατί είχαν αυτή την άποψη από πριν για τα εμβόλια. Τώρα με αυτό που γίνεται. Στην τελευταία δημοσκόπηση του Sky, το 40% είπε ποτέ δεν θα κάνουν το εμβόλιο. Το 40% είναι μεγάλο το νούμερο. Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο, νούμερο. Πολύ μεγάλο νούμερο. Γιατί ξέρεις, αυτό το πράγμα τώρα μπορεί, υπήρχε ως υπόστρωμα διαχρονικά, ξέρετε, και οι ανησυχίες που υπήρχαν και οι πληροφορίες που υπήρχαν ότι ορισμένα εμβόλια δημιουργούν διάφορες καταστάσεις, ναυτισμό το ένα το άλλο. Τώρα, προσπαθούν όσοι ανήκουν σε αυτόν τον χώρο να του προσδώσουν και κινηματικά χαρακτηριστικά το κίνημα εντός εκτός αγωγικών των αντιεμβολιαστών. Υπάρχει ευρωέδαφος λόγω του προβληματισμού που υπάρχει, λόγω των παρενεργειών που δημοσιοποιούνται. Άρα αποκτά και ένα
τύπου ιονή, ας πούμε, πολιτικό χαρακτηριστικό. Να πούμε πάντως για να είμαστε δίκαιοι ότι σε ό,τι αφορά το πολιτικό σύστημα που εκπροσωπείτε στη Βουλή, έτσι δεν εκπροσωπείτε όλο το φάσμα του πολιτικού συστήματος, αλλά αυτό που εκπροσωπείτε στη Βουλή, 290 βουλευτές μάθαμε χθες έχουν εμβολιαστεί και όσο γνωστόν ένα κόμμα μόνο είναι το οποίο δημοσίως δεν έχει στηρίξει του εμβολιασμού. Η ελληνική λύση, να το πούμε. Δια του προέδρου του έχει ισχυρή μηντιακή παρουσία. Ναι. Δηλαδή, να και να το ψηφίζει κάποιο. Θέλω να πω ότι το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα το έχει στηρίξει, το έχει στηρίξει εμφατικά. Έτσι, ειδικά το τελευταίο διάστημα, με φάουλ, εγώ θα έλεγα, με προσωπικές διαφοροποιήσεις, αλλά κεντρικά τα κόμματα, τα πλήν της ελληνικής λύσης, έχουν στηρίξει τον εμβολιασμό, να το πούμε αυτό. Δεν έχει εμφανή χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ακούει ο άλλος, αν δεν έχει χάσει κάποιον από το περιβάλλον του, κάποιον γνωστό του, κάποιον φιλοδότη. Ακούει, αν κάνω μια υπόθεση τώρα. Αν ήταν τώρα, συγγνώμη, το λέω, αν ήταν πανόλοι, ας πούμε, και βλέπει τον άλλον με πληγές στους δρόμους, θα πήγε να εμβολιαστεί και θα είναι σιωπηλός ο θάνατος. Αυτό είναι. Ακριβώς. Επειδή δεν το βλέπει, έχει την ψευδέστηση ότι μπορεί και να μην δέχει και τίποτα. Θα το ρισκάρω. Εάν υπήρχε τρόπο να βλέπει όσου γνωστού στον δρόμο, δηλαδή είχαν λαμπάκια πάνω του και βλέπει τι κυκλοφορεί στον δρόμο, θα πήγε να το κάνει και να μείνει σπίτι του, έτσι. Ναι, Γιώργο, τι ήθελες να πεις. Να συνεχίσω τη σκέψη του Λάμπρου ακριβώς. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι ναι, μπορεί να έχει και κάποια πολιτικά χαρακτηριστικά το αντιεμβολιαστικό κίνημα ή αντιστοίχως η υπέρ του εμβολιασμού. Όμως δεδομένου και ότι το πολιτικό σύστημα έχει ξεκάθαρα ταχθεί στο μεγαλύτερο του μέρος, το είπε ο Σωτήρης προηγουμένως, υπέρ του εμβολιασμού, νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε και να εντοπίσουμε και ένα άλλο κομμάτι. Που νομίζω ότι διατρέχει όλο το πολιτικό σύστημα και όλα τα κόμματα. Των ανθρώπων που απλά φοβούνται και των ανθρώπων που ακούνε όλη την πληροφόρηση, γιατί και λογικά τα media ασχολούμαστε όλη τη μέρα με το ζήτημα της πανδημίας. Γιώργο, λέει, φοβούνται γιατί ακούνε περισσότερο στα site και στα και στη τηλεόραση τις παρενέργειες και δεν έχουν δει το πραγματικό πρόσωπο του θανατηφόρου ιού. Και δεν το έχουν δει γιατί είναι κλειστά τα νοσοκομεία και υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα, σε αρκετές χώρες. Αυτή η αντανακλαστική ανάγκη της κυβέρνησης να μην δείξει το κακό. Εγώ να πω κάτι, να προσθέσω κάτι για συνεχίσει, με συγχωρείς. Εγώ θυμάμαι ακόμα και έχει εντυπωθεί στο μυαλό μου η φωτογραφία εκείνο το βράδυ του Απριλίου, νομίζω, από τον Ευαγγελισμό. Με την ουρά, των ασθενών που το έβγαλε μία εντατικολόγος, νομίζω ήταν, που εφημέρευε και έβγαλε μία απέραντη ουρά ασθενοφόρων που περιμένανε για να παραλάβουν να παραδώσουν ασθενείς. Έτσι, και δεν μπορούσαν ούτε καν να τους παραδώσουν από την ουρά. Και επίσης θέλω να πω, εγώ θυμάμαι την εικόνα που έβλεπα φεύγοντας τα βράδια από εδώ, 11:30-12, πόσα ασθενοφόρα έβλεπα σε μια πορεία από τα βόρεια προάστια που είμαστε εδώ πέρα μέχρι τα νότια που μένω εγώ. Έβλεπα 5 ασθενοφόρα κάθε βράδυ να γυρίζουν και προφανώς δεν πηγαίνανε. Δεν θέλω να γίνω μακάβριος. Τώρα δεν έχει τόσα. Τι έπρεπε να δείχνει τηλεόραση για να πιστεί ο κόσμος. Θα γίνω μακάβριος. Ζήσα τον Μπέργαμο. Ναι. Δεν έχει βελτιωθεί το κίνημα καθόλου, ότι έχει πολιτικά και συμφωνώ και με τον Λάμπρου ότι έχει χαρακτηριστικά πολιτικής αντισυστημικής λογικής και όχι μόνο του φόβου ή οποιοδήποτε άλλου πράγματος. Διέκοψα τον Γιώργο, συγγνώμη. Γιώργο, με συγχωρείς. Έλεγα λοιπόν ότι ναι και τα πολιτικά χαρακτηριστικά υπάρχουν, αλλά υπάρχει και κόσμος που φοβάται και που σου λέει μία στο εκατομμύριο, ναι, μία στο εκατομμύριο. Αλλά γιατί να το διακινδυνεύσω να συμβεί σε μένα ή στους δικούς μου ανθρώπους. Είναι πιο, όπως το είπατε κι εσείς, πιο θολό το πώς θα κολλήσει κάποιος κορονοϊό και θα πεθάνει. Και αν δεν ξέρεις κάποιον που να έχει πεθάνει δικό σου άνθρωπο, είναι πολύ συχνά, δεδομένου και της μηδιακής ας πούμε προβολής που παίρνουν οι παρενέργειες και τα λάθη που έχουν γίνει επικοινωνιακά, μην τα ξεχνάμε και αυτά, ο κόσμος μπορεί να φοβάται, δηλαδή να είναι και τα πολιτικά χαρακτηριστικά και άνθρωποι που απλά φοβούνται, και εγώ ξέρω πολλούς τέτοιους που μπορεί να είναι με την κυβέρνηση, μπορεί να είναι με το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί και λένε δεν πάω να το κάνω, φοβάμαι την τύχη παρενέργεια σε μένα. Ναι. Δεν φοβάται, Γιώργο, μην αρρωστήσει. Περισσότερο. Νίκο μου, αυτό λέω κι εγώ. Αυτό λέω κι εγώ. Και η απορία σου και η ερώτησή σου είναι η πιο λογική και η πρώτη που κάνει κανείς. Όμως η αλήθεια είναι ότι σε πολύ κόσμο υπερισχύει ο φόβος του μη μου τύχει το μία στο εκατομμύριο παρά το μη γολλήσω και αρρωστήσω. Γιατί μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι. Είχα συζήτηση σήμερα με συνάδελφο, γυναίκα, η οποία δεν θα το κάνει. Όχι γιατί είναι του αντιεμβολιαστικού κινήματος, έχει θρομποφιλία. Και μου λέει, φοβάμαι να το κάνω. Έχουν νοσήσει συγγενείς της, δηλαδή έχουν νοσήσει τρία άτομα από το στενό κέμπριτρο συγγενικό της περιβάλλον. Το πέρασαν ελαφρά,
δεν είχαν βαριά νόσηση και μου λέει, εγώ έχω θρομποφιλία, δεν θα ρισκάρω να πάω να το κάνω, προτιμώ να ρισκάρω αν αρρωστήσω, πιστεύω, εκτιμώ, ελπίζω θα το περάσω ελαφρά όπως η μητέρα μου και οι δύο άλλοι συγγενείς μου. Το να πάω να ρισκάρω, να πάθω χρόνο. Πάντω για αυτή την περίπτωση οι λάβοι εξαιρούνται. Εξαιρούνται το εμβολιασμό. Η συγκεκριμένη εξαιρείται από τον εμβολιασμό. Παίρνει ένα χαρτί από το ταμείο τη και εξαιρείται και δεν θεωρείται αρνητή και μπορεί να έχει ό,τι έχει ένα εμβολιασμένο άνθρωπο. Θέλω να σου πω όμω ότι δεν έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά αυτό, έτσι. Θα ήταν να ενταχθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγεία. Ό,τι σειρά εξετάσεων πρέπει να γίνει σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ένα ιστορικό οικογενειακό θρομποφιλία ή θρομποπενία, ώστε να καταλήξουν στο αν μπορούν και αν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Να πιστούν δηλαδή μέσω των εξετάσεων. Και να δούμε όλο αυτό πώς θα επηρεάσει και την οικονομία. Τώρα, ναι, και την οικονομία. Εγώ όμως βλέπω ότι επηρεάζει την πολιτική ζωή. Ναι. Και πριν από λίγο, ο Σωτήρη τελείωσε την ομιλία του στον Economist, του Αλέξη Τσίπρας. Ναι. Με επίθεση στην κυβέρνηση, λέει ότι ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι το 23 16 δισεκατομμύρια δημοσιονομική προσαρμογή. Και ανέφερε αυτό, και το θέμα. Μέτρα δηλαδή. Μέτρα, ναι. Για να μπορέσει να έχει πλεόνασμα, όπως είπε χτες στη δική του ομιλία στον Economist. Και παράλληλα υπάρχει αυτή η είδηση σήμερα ότι η Γερμανία και η Ευρώπη θέτουν ζήτημα για το Εθνικό Σχέδιο Ταμείο Ανάκαμψης, που δεν είναι πολύ καλό νέο αυτό. Θα κριθεί στο ECOFIN τη 13η Ιουλίου. Δηλαδή υπάρχει τσέπη πάντα για όλους μας. Η Γερμανία κάνει πολιτική με αυτό. Δεν είναι, εκτιμώ και θα το δούμε στην πορεία, ότι δεν είναι τεχνοκρατικό το θέμα. Πολιτική πίεση για άλλα πράγματα είναι από πλευρά τη Γερμανία. Συγγνώμη. Θα έχουμε θέματα. Άρα το επιχείρημα που υπάρχει ότι τα χρήματα αυτά, γιατί είναι χρήματα τα οποία υποτίθεται πως θα πάνε σε επιχειρήσεις για να τις βοηθήσουν να επιβιώσουν. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 800.000 επιχειρήσεις. Από αυτές τις 800.000 λένε, στο ΣΥΡΙΖΑ λένε, ούτε 25.000 θα πάρουν μόνο χρήματα. Όλες οι υπόλοιπες μεσαίες και μικρές δεν θα πάρουν τίποτα. Να μπορείς να μπεις στην τράπεζα. Γιατί, γιατί οι τράπεζες έχουν κριτήρια τα οποία είναι τέτοια που δεν τα πιάνουν επιχειρήσεις μεσαίες και μικρές. Επειδή αφορά πολύ κόσμο αυτό, όχι μόνο τους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους επιχειρήσεις αυτές. Λάβρο, για πες μας και να πάμε να μας πει ο Γιώργος. Ναι. Έχω την αίσθηση, τη βεβαιότητα, να σου λέω, να το δούμε το χρόνο διάστημα, ότι η Γερμανία θα ασκήσει πολιτικές πιέσεις. Θέματα της περιοχής που σχετίζονται με την ευρύτερη εξωτερική πολιτική και τα ευρύτερα θέματα της γειτονιάς μας, μοχλό πίεσης και εκβιασμού τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι Γερμανοί θα πιέσουν για άλλα πράγματα. Και μετά Μέρκελ, γιατί το Σεπτέμβριο έχουν εκλογές εκεί. Εξαρτάται η δυναμική των πρασίνων, η οποία φαινόταν μέχρι προδημήνου ότι θα μπορούσε να του οδηγήσει ακόμα και σε. Τους κουτσουρεύει λίγο το σύστημα εκεί. Θα εξαρτηθεί από τη σύνθεση που θα έχει η επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα, Γιώργο, εσύ τι λες επ' αυτού. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο για το άμεσο μέλλον, γιατί νομίζω, τουλάχιστον ερμηνεύοντας αυτά που ακούω από την κυβέρνηση, ότι η κυβέρνηση είχε ποντάρει και λογικά και σε μετά σε έναν βαθμό ότι τελειώνουμε, είμαστε στην έξοδο από το τούνελ της πανδημίας, οπότε μπορούμε να ασχοληθούμε με την οικονομία. Τώρα βλέπουμε ότι εκεί που περίπου μπήκαμε σε ένα καλοκαίρι και λέγαμε άντε να τελειώνουμε, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, σε μετά με καλή πρόθεση θεωρώ, ξαφνικά έχουμε φτάσει σε ένα καλοκαίρι που αν προβάλλεις το ρυθμό αύξησης των προβλημάτων, η κατάσταση είναι πάρα πολύ τρομακτική. Όταν έχουμε φτάσει σε 2.000 κρούσματα τη μέρα, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Σε μια εβδομάδα φτάσαμε εκεί, έτσι. Δηλαδή αυτό έγινε μέσα σε 7 μέρες, κύριε Συνάδελφε. Δηλαδή, δεν είχε γίνει ποτέ το προηγούμενο διάστημα αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πόσο σκόπος χρειάστηκε για την αποκλιμάκωση και πόσο χρόνο τετέ που λέμε, φτάσαμε ξανά σε νούμερα που νομίζαμε ότι μπορεί και να τα έχουμε ξεχάσει. Όταν να πω κάτι λίγο μπακαλίστικο, εγώ δεν είμαι γιατρός. Ένας λόγος που έχουν αυξηθεί τα κρούσματα είναι επειδή τρέχει ο κόσμος να κάνει τεστ για να μπορέσει να ταξιδέψει και να μετακινηθεί. Δεν είναι τυχαίες οι ουρές στα σημεία που οι οδοί κάνουν τεστ δωρεάν. Δηλαδή εντοπίζονται και περισσότερα. Αυτό που τα τεστ είναι λιγότερα από τα όχι ότι δεν υπάρχει μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ. Επίσης να πούμε ότι υπάρχουν χώρες που τα πράγματα δείχνουν το ίδιο άσχημα. Αυτό. Η Κύπρος, για παράδειγμα. Έτσι. Υπάρχει κινητικότητα στην Κύπρο. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κύπρο τώρα που μιλάμε. Γιατί ταιριάζει με αυτό που λέει ο Λάμπρος νωρίτερα. Έφαγε κίτρινη κάρτα από τους Γερμανούς. Όσοι οι Γερμανοί πάνε στην Κύπρο θα πρέπει να μπουν σε καραντίνα.
Είναι ναι. κακή είδηση αυτή. Η Ισπανία. Το... Ισπανία επίσης. Και αυτή, η γειτονική Ιταλία, και αυτή μέρα-μέρα πια τις τελευταίες μέρες, ενώ είχε πάει πάρα πολύ καλά το τελευταίο διάστημα, και αυτή. Δεν είναι δηλαδή μόνο ελληνικό και έχει να κάνει προφανώς και με το ιατρικό κομμάτι, αλλά είναι αλήθεια πως περιμέναμε άλλα πράγματα για αυτό το καλοκαίρι. Σίγουρα στο τύρι είναι ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο ενδεχομένως. Εκείνο που λέω εγώ όμως, ότι μακάρι να είναι όπως το λέει ο Γιώργος, ότι είναι και περισσότερα τα τεστ, άρα και περισσότερα τα κρούσματα, πολύ λογικό. Ναι. Φοβάμαι όμως ότι μπαίνοντας όλοι μας σε μια λογική ότι τελειώσαμε με τον ιό, ότι τέλος πάντων βαίνουμε προς το φως, την έξοδο του τούνελ, χαλαρώσαμε κιόλας. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κριτική που μπορεί να ακούγεται και μετά Χριστόν, αλλά αυτή τη στιγμή ακούγεται εύλογη όπως και να είναι, ότι ας πούμε η απόφαση του να βγάλουμε τις μάσκες. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση, είναι... εσύ Γιώργο, μην το επαναλαμβάνεις και εσύ. Ποτέ δεν υπήρξε τέτοια απόφαση. Αν με αφήσει, θα το εξηγήσω ξεκάθαρα και στους τηλεθεατές μας, Νίκο. Η απόφαση να βγάλουμε τις μάσκες εκτός από περιπτώσεις συνωστισμού ακούγεται πάρα πολύ λογική. Όταν περπατάς μόνος στον δρόμο και η θερμοκρασία είναι 40 βαθμούς, λες και εσύ τι να την φοράω τη μάσκα. Όμως, εγώ δεν το πάω στο αν ήταν σωστή ή λάθος, Νίκο, σε επίπεδο ιατρικό-επιστημονικό. Το πάω στο ότι βγάζοντας τη μάσκα και δίνοντας αυτό το σήμα, μετά Χριστόν γίνεται αυτή η κριτική. Δεν το λέω. Γιατί η απόφαση δεν υπήρχε μετάλλαξη Δέλτα, πρώτα απ' όλα. Άρα λοιπόν, εκεί δόθηκε ένα λάθος μήνυμα. Δόθηκε το μήνυμα από πολλές πλευρές, φοβάμαι, ότι τελειώσαμε. Πάντως ο καθηγητής κ. Τάξπαν. Συγγνώμη, Νίκο. Ο κόσμος κουράστηκε. Ο καθηγητής δεν άντεχε άλλο. Αυτό δεν χαλάρωσε κανείς. Κουράστηκε. Μισό λεπτό όμως. Και πριν πάμε σε αυτό το μέρος, δεν φοράγε μάσκες κανείς. Ο κ. Τάξη Παναγιωτόπουλος. Κύριος Τάκης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής μέλος επιτροπής, βγήκε σήμερα και είπε ότι υπήρξε πίεση από κυβερνητικά στελέχη να δοθεί εικόνα ότι ξεμπερδέψαμε. Είναι δεν σημαντικό αυτό. Λέω, λέει η υπάρχει καταγγελία από το ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε μέλος επιτροπής. Ναι. Στο πρώτο πρόγραμμα μιλήσαμε. Επικαλούμενοι μέλη... Ότι δεν είναι αλήθεια αυτό που λες. Λέω όμως ότι η απόφαση που βγάλαν οι λοιμοξιολόγοι δεν έδειξε ότι υπέκυψαν στην πίεση της κυβέρνησης. Έλεγε ότι με εξαίρεση όταν είσαι μόνος στο δρόμο ή έχει κινήσει σε ένα περιφερειακό δρόμο ή δεν υπάρχει συνωστισμός, μη βάλεις τη μάσκα, αδερφέ. Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα έλεγε βάλτε και στα καταστήματα. Συγνώμη, Νίκο, και στο δημόσιο. Ο Υπουργός Υγείας 28 Ιουνίου, επειδή και εγώ είχα λαχτάρα να βγάλω τη μάσκα, όλοι το είχαμε αυτό. Ο Υπουργός Υγείας την προηγούμενη μέρα έλεγε παίρνουμε τη ζωή μας πίσω. Όταν ακούσει παίρνουμε τη ζωή μας πίσω, γιατί είναι σήμα χαλάρωση. Σε καλύτερες συνθήκες. Δεν λοιπόν, μάσκα. Κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Και τον Γιώργο και τον Λάμπρο που είστε μαζί μας. Και... Λάμπρος Καλαρίδης. Γιώργο, γιατί έβαλε την γραβάτα, το ρωτήσω. Γιατί είχε υποσχεθεί να φοράει την γραβάτα από εδώ και πέρα. Δηλαδή και ανησυχώ. Ποιο είναι το πορίτη. Ο Γιώργο. Έχει απόλυτο δίκιο. Όταν θα με καλέσετε εκεί θα έρθω με γραβάτα. Τα άμα τα ανοίξουμε το στούντιο. Αμήν. Απλά θεωρώ ότι όταν βγαίνει από το γραφείο ή το σπίτι. Μην γυρίσει με σαν πολιτική πάλι. Πολιτικά το λέει. Σε ζηλεύω που δεν φοράς γραβάτα και εσένα και τον Λάμπρο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο θα μας καλέσετε από εκεί, λίγο να πάει και καλύτερα το πράγμα. Φοράω. Εσύ φοράς, ναι, τώρα. Δεν φαίνεται, σε κόβουν ακριβώς το λαιμό, γι' αυτό δεν σε είδα. Φοράς. Και δουλεύει και όλη μέρα. Εσύ φοράς και στον ύπνο, νομίζω. Θα είναι πλέον ηλεκτρική. Η πρώτη φορά που καρτώ. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μαζί μας ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Παναγιώτης Ρήγας, πρώην υπουργός, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, και ο κύριος Αντώνης Μιλωνάκης, βουλευτής Ελληνικής Λύσης, να κουβεντιάσουμε και για το θέμα της πανδημίας και για το ασφαλιστικό, και για την εγκληματικότητα και για άλλα θέματα. Στη Βόρεια Μακεδονία, που είπε ο Νίκος. Για τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι. Στη γειτονική χώρα το γράψατε. Σε δύο λεπτά επιστρέφουμε. Στη Βόρεια Μακεδονία, σύμφωνα με τη συμφωνία. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στις παρεμβάσεις και νομίζω ότι μπορούμε να καλησπέρα. Με τους δύο από τους τρεις προστιθέμενους μας, νομίζω ότι σε λίγο θα δούμε και τους τρεις. Τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στον κύριο Αντώνη Μιλωνάκη, βουλευτής Ελληνικής Λύσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και ο Παναγιώτης Ρήγας, ο πρώην υπουργός και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Πλεύρη, να ξεκινήσουμε από αυτό που είπε ο Γιώργος Καλαμέως, κλείνοντας την κουβέντα με τους συναδέλφους δημοσιογράφους, μια καταγγελία από ένα μέλος της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων. Που κάνουν συζητήσεις στην κυβέρνηση. Για ο κύριος Τάκης Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, το δημόσιο ραδιόφωνο, είπε μεταξύ άλλων ότι υπήρξαν πιέσεις από κυβερνητικά στελέχη για να ξεμπερδεύουμε από την πανδημία. Και μίλησε για την ευθύνη των μέσων ενημέρωσης, για να μην λέμε μόνο από την κυβέρνηση. Και εν πάση δεν είναι σοβαρή καταγγελία όταν ένα μέλος της Επιτροπής λέει ότι μας πίεζαν να ξεμπερδεύουμε και έχουμε φτάσει τώρα στις παρυφές του τέταρτου κύματος πανδημίας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εντάξει, το τέταρτο κύμα της πανδημίας δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο συζητάμε. Δεν νομίζω το συγκεκριμένο μέλος να ισχυρίζεται ότι το στέλεχος Δέλτα έχει ευθύνη
η Ελλάδα για το στέλεχος Δέλτα. Όχι, γιατί χαλάρωσε. Συγκεκριμένη χαλάρωσε σε τι πράγμα? Αυτή τη στιγμή όλες οι αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι αποφάσεις λελογισμένες και κατόπιν εισηγήσεων. Εγώ, κύριε Καραμέρο, και άλλες φορές σας το έχω πει, ναι, οι αποφάσεις είναι πάντοτε πολιτικές. Οι επιτροπές εισηγούνται, ουδέποτε απεκδίεται τον ευθυνό της η πολιτεία και η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αποφασίζει. Καλησπέρα και στον κύριο Παναγιώτη Ρήγα, τον βλέπουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ένα συγκεκριμένο μέλος έχει να πει κάτι συγκεκριμένο στο τι έχει συμβεί, τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέει, με πολύ χαρά να το απαντήσω. Φαντάζομαι, αναφέρεται στις δημόσιες δηλώσεις ότι κερδίζουμε την ελευθερία μας και πάλι. Ότι... όχι, συμμετείχαν και οι υπουργοί σε διάφορες αγωνιώδεις σκέψεις το χειμώνα. Κύριε Καραμέρα, οι υπουργοί φυσικά και συμμετέχουν σε διάφορες σκέψεις. Τι θέλετε να βγει να πει, όνομα? Ο κ. Παναγιωτόπουλος. Και δίνουν και στοιχεία. Ζητάνε και στοιχεία οι λοιμοξιολόγοι, γιατί η Επιτροπή λαμβάνει και στοιχεία. Αλλά από εκεί και πέρα, με συγχωρείτε, η Επιτροπή εισηγείται βάσει αυτών των οποίων έχει ως δεδομένα. Και η πολιτεία, η κυβέρνηση προφανώς αποφασίζει. Η δουλειά των ειδικών ποια είναι? Η δουλειά των ειδικών, γιατί δεν έχουμε κρυφτεί ποτέ πίσω από τους ειδικούς, είναι να παρακολουθούν τα μέτρα τα οποία είναι να ληφθούν, προκειμένου να πούν τις συνέπειες του κάθε μέτρου τα οποία έχει, να εισηγηθούν τι μέτρο πρέπει να εφαρμοστεί. Κατά την εκτίμησή μας τώρα, κύριε Καναμέρα, για να πούμε αντικειμενικά το θέμα. Αυτή τη στιγμή η ελληνική πολιτεία έχει διασφαλίσει εμβόλια για όλους τους Έλληνες. Όποιος θέλει σήμερα μπαίνει στην πλατφόρμα και κάνει εμβόλιο. Καλούμε εμείς τουλάχιστον, και θεωρώ η πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου πλην πολύ μικρών εξαιρέσεων, τον κόσμο να εμβολιαστεί. Από το τέταρτο κύτταρο, από το στέλεχος Δέλτα, το πιο πιθανό είναι να νοσήσουν όσοι δεν είναι εμβολιασμένοι, και όσοι είναι εμβολιασμένοι, αν νοσήσουν, να νοσήσουν πιο ήπια. Και αντί να προσδοκούμε στο να δημιουργηθεί ανοσία λόγω του ότι θα νοσήσει πολλοί κόσμος και θα κινδυνεύσει, γιατί λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτοί που σήμερα είναι διασωληνωμένοι και πεθαίνουν, κάποιοι από αυτούς θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση αν είχαν εμβολιαστεί. Και να σας πω κάτι για να το ολοκληρώσω. Πράγματι, τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τον Δεκέμβριο δεν είχαν τη δυνατότητα οι συμπολίτες μας. Όμως τον Ιούνιο, τον Μάιο, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν και να μην νοσήσουν. Και με συγχωρείτε, κύριε Ξενάκη, επειδή ακούω πολύ να το περνάνε απρόσκοπτα, εάν έχεις περάσει από την εντατική θεραπεία, έχεις διασωληνωθεί, ξέρω. Το να έρχεται κάποιος και να σου λέει με απλά λόγια δεν είναι κάτι φοβερό, πραγματικά σας μιλάω. Ναι. Εγώ από ένα γνωστό ιό που είχαμε φάρμακο, ναι, που είχαμε την αντιβίωση, ιός ήταν κι αυτός, ναι, διασωληνώθηκα και κινδύνευσα να πεθάνω και σώθηκα από τους πνεύμονες. Η αλήθεια είναι, και θα πάω στον κύριο Ρήγα. Να δώσουμε το μήνυμα συνολικά. Πρέπει ο κόσμος να κάνει εμβόλιο για να σωθεί. Η αλήθεια είναι, επειδή και εγώ πέρασα πριν από μερικά χρόνια την περιπέτεια να μπω σε μονάδα δικής θεραπείας και να μείνω 4 μέρες σε μονάδα δικής θεραπείας, χωρίς να χρειαστεί να διασωληνωθώ, βέβαια, όπως εσείς. Όποιος είχε αυτή την ευκαιρία, εισαγωγικά, έτσι, θα το βλέπει αλλιώς σήμερα το πράγμα, αλλά προφανώς τώρα δεν είναι. Και ευτυχώς δεν συμβαίνει σε όλο τον κόσμο αυτό. Συμβαίνει σε κάποιους συγκεκριμένα. Λοιπόν, κύριε Ρήγα, έρχομαι σε εσάς. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ επ' αυτού που είπε ο κ. Καραμέρος για τη δήλωση του κ. Παναγιωτόπουλου. Και θέλω να μου πείτε και για το κομμάτι αυτό, στο οποίο κατηγορήστε από τον κύριο Μητσοτάκη για υγειονομικό σαμποτάζ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για εγαλειοποίηση των επιστημόνων από την κυβέρνηση. Ναι. Πόσες ώρες κράτησε αυτή η γαλήνη που είπε ο κ. Τσίπρας, θες πάμε για ενότητα και εμβολιασμούς και τα υπόλοιπα? 8 ώρες, 9 ώρες. Νίκο, αν είχε γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ, είχε βγει μέλος της Επιτροπής και έλεγε μας πίεζαν υπουργοί. Θα είχε γίνει πόλεμο. Αυτό είπε το μέλος της Επιτροπής. Τι είπε ο άνθρωπος? Αυτό είπε. Μας πίεζαν κυβερνητικά στελέχη να κυβερνήσουν. Πάμε στον κύριο Ρήγα, συγγνώμη. Κύριε Ρήγα, σας ακούμε. Σας παρακολουθώ τώρα όλους. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς από την αρχή και βάλαμε πλάτη και είπαμε και να μοιραστούμε και την ευθύνη. Ξέρετε, για μας προέχει υγεία. Δεν θέλω τώρα, άφησε μια ακμή ο κύριος Ελευθερόπουλος, εν πάση περιπτώσει εγώ δεν θέλω να πω ότι θα περνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ αν αντιμετώπιζε αυτή την κρίση και καθημερινά τι θα έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν με ενδιαφέρει αυτή την ώρα. Με ενδιαφέρει όμως ότι οι συμπολίτες μας δυστυχώς θα υποφέρουν. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά διχάζει αντί να ενώνει, έχει χάσει κάθε αξιοπιστία ως προς την αντιμετώπιση της κρίσης και θα σας πω μερικά παραδείγματα.
Παράδειγμα πρώτο. Είχαμε από την Ίω στην Ραφίνα, μπήκανε με κρούσματα κορονοϊού. Δεν έχει απαντήσει κανείς πώς μπήκαν, γιατί μπήκαν, με τι χνηλάτιση έγινε, αν υπήρχαν πρωτόκολλα. Και με κίνδυνο και τα μέλη του πληρώματος και τον κόσμο που ήταν και τους ίδιους τους ασθενούντες. Δεύτερο παράδειγμα. Ενώ έχουμε την έξαρση της πανδημίας, μας είπανε τις προηγούμενες μέρες ότι βγήκαμε από το σκόπελο, βγήκαμε στη λεωφόρο. Ποια λεωφόρο? Εδώ βλέπετε τι γίνεται παγκοσμίως και τι μας είπανε, βγάλτε τις μάσκες. Βγάζουν τις μάσκες και τις ξαναπάρουν, λάθος κάναμε. Και εδώ καταγγέλθηκε, και τώρα μην αρχίσουμε, δεν θέλω να με τον κύριο Πλεύρη ότι διαψεύτηκε, έκανε τ' άλλο. Ο κύριος Σύψας έκανε συγκεκριμένη καταγγελία. Τι καταγγελία έκανε ο κύριος Σύψας? Είχαμε καταγγελίες παλαιότερα για τη Θεσσαλονίκη, ναι, οι οποίες λέγατε ότι ήταν fake news και επί της ουσίας επιβεβαιώθηκαν από τον κύριο Άδων Γεωργιάδη για το τι συνέβη και στη Θεσσαλονίκη. Τέταρτο παράδειγμα, κύριε, μας ακούνε οι τηλεθεατές σας. Ναι, ναι. Είχαμε και έχουμε από την κυρία Πελώνη, η οποία δεν διαψεύδει, τίποτα το ρωτήθηκε, ότι ενώ έχουμε αυτή την έξαρση της πανδημίας, προχωρούν σε συνενώσεις νοσοκομείων. Δηλαδή, αντί να ενισχύσουν τα νοσοκομεία, αντί να δρομολογήσουν άλλα πράγματα, γιατί θα έχουμε πρόβλημα, έτσι που το πάνε, δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Και δυστυχώς, το χειρότερο απ' όλα, μεταφέρουν την ευθύνη τη μία στους υγειονομικούς, την άλλη στους νέους. Οι υγειονομικοί φταίνε και πρέπει να τους δικάσουμε κιόλας για τους θανάτους που έχουμε. Θυμηθείτε τι είχαν πει τις προηγούμενες μέρες. Αν όλα αυτά δεν είναι παροδία, δεν είναι εγκληματική αμέλεια της κυβέρνησης και να πανηγυρίζει με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς εκτός από ανέμελη είναι και επικίνδυνη. Κύριε είναι απλά αυτό. Ένα λεπτό, επειδή είπατε ότι το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας δεν έχει βγάλει ανακοίνωση, σας προφέρω ότι έχει βγάλει ανακοίνωση για την ΙΟ. Χαρακτηρίζει, δεν ξέρω αν αληθές η απάντηση ή όχι του Υπουργείου. Σας λέω ότι έχει βγάλει. Να σας διαβάσω μόνο την πρώτη παράγραφο. Μα κύριε Ρίγα, λέτε ότι δεν υπάρχει αντίδραση της κυβέρνησης. Σας λέω ότι έχει απάντηση του Υπουργείου. Τι να κάνω. Ακούστε με λίγο, γιατί ξέρω και εγώ να το κάνω. Να σας πω κάτι. Δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Ναυτιλίας. Αφορά τον ΕΟΔΗ. Εντάξει, θα το πάμε γενικότερα. Σας λέω λοιπόν. Υπουργείο Υγείας, τι εξηγήσεις δίνουν αυτή την ώρα? Δυστυχώς καμία εξήγηση. Την ξέρω την ανακοίνωση. Πώς λέτε λοιπόν, αφού την ξέρετε ότι δεν έχει βγάλει ανακοίνωση, κύριε Ρίγα? Δεν καταλάβατε, λέω. Δεν απαντάει επί της ουσίας. Ωραία, λέει λοιπόν. Δεν απαντάει, να σου πω τι λέει. Μπορεί να είναι ψέματα. Εγώ δεν λέω ότι λέει αλήθεια. Εγώ σας λέω ότι έχει βγάλει αντίδραση και λέει ότι ανυπόστατες οι καταγγελίες περί επιβίβασης επιβεβαίνων κρουσμάτων σε πλοίο εν γνώση των αρχών. Αυτό λέει. Αφού το ξέραμε όλοι, είναι λίγο ότι είναι παράδειγμα. Κύριε Ελευθερόπουλο, το ξέραμε. Προηγούμενες εκπομπές δεν περιμέναμε ένα γκρουπ από την ΙΟ που είχαν κορονοϊό. Μην είσαστε τόσο, εν πάση περιπτώσει, προτρέχετε για ορισμένα πράγματα. Εδώ ο κύριος Καρδαλιάς, σε καταγγελίες που έχουν γίνει και σε αυτά τα οποία έχει δώσει η εφημερίδα της Ορκών, τα διαψεύει. Δεν απαντάει όμως. Πώς να απαντάει, επαναγωγή. Προσφύγει στη δικαιοσύνη. Σε επαναγωγή και μίληση, κύριε Ρίγα. Επαναγωγή και μίληση. Και είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Θέλετε να πιστέψω την όποια αντίδραση κυβέρνηση? Όχι, δεν είναι. Τι δικαιοσύνη εγώ. Καλά, εντάξει, ο καθένα όποιον θέλει πιστεύει, κύριε Ρίγα, θέλω να σα πω. Η απάντησή μου σε αυτό βέβαια είναι ο καθένα που δεν πιστεύει. Κύριε Πολίτη, θα σα πω γιατί. Ο κύριο Τσενάκη δεν πειράζει. Προφανώ έχει κριθεί για την αξιοπιστία τη η κυβέρνηση. Δυστυχώ γι' αυτό. Δεν έχει κριθεί. Δεν έγιναν εκλογέ ακόμα. Να είναι αναξιόπιστη. Και σα λέω ευθέω. Δεν έχουμε κυβέρνηση, δεν έχουμε πρωθυπουργό Ελληνικής Δημοκρατίας. Δυστυχώς έχουμε διευθύνων σύμβουλο ανώνυμης εταιρείας. Αυτή τη στιγμή μάλιστα αυτό κάνει. Λοιπόν, κύριε Μιλωνάκη, σε εσάς να δώσουμε. Ναι, σε εσάς να δώσουμε το λόγο να μας δώσετε τη δική σας εκτίμηση για την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 24 ώρα. Και έχει φέρει τα πάνω κάτω. Ναι, κύριε Ξενάκη, ακούστε με. Καταρχάς, πρέπει να πω ευθύς εξ αρχής για να μην γίνονται παρεξηγήσεις, επειδή τα ακούω τελευταία πολύ. Δεν είμαστε, εγώ προσωπικά, αλλά και η ελληνική λύση, και το έχει πει και ο πρόεδρος, ο κ. Βελόπουλος, αντιεμβολιαστές. Δεν είμαστε κατά των εμβολίων. Εγώ προσωπικά έχω κάνει τόσα εμβόλια όσα δεν έχει κάνει ο μισός πληθυσμός. Κορονοϊό, και πρόσφατα. Κύριε Μιλωνάκη, το κορονοϊό το έχετε κάνει. Έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής ότι 10 βουλευτές δεν έχουν κάνει. Προφανώς είστε μέσα αυτούς 10. Εγώ προσωπικά ναι. Λέω τη ελληνική λύση, Αντώνιο, και προσωπικά εσένα. Κύριε Μιλωνάκη, κάντε μια αναποχή με τον εαυτό σας. Ακούστε με λίγο, ακούστε με. Στείλτε τον κόσμο να εμβολιαστεί, γιατί δεν είναι θέμα ποσοστού. Εσείς, να πω μια κουβέντα. Το έλεγα για να μην το πω και... Όχι, να μην πείτε καμία κουβέντα. Καλά. Έχετε μεγάλη τηλεοπτική παρουσία και εσείς και ο πρόεδρός σας και επηρεάζετε κόσμο.
Αφήστε τους να πάνε εμβολιαστούν, να πεθάνουν το χειμώνα. Ακούστε με, κύριε Καραμερό. Η ελληνική λύση δεν είπε ποτέ σε κανένα να μην πάει να εμβολιαστεί. Δεν είπε και να πάει όμως. Η ελληνική λύση δεν λέει ποτέ σε κανέναν τι πρέπει να κάνει. Α, αυτό είναι, εντάξει, άλλο θέμα αυτό. Είναι θέμα ιατρικό. Έχουμε ξεκαθαρίσει. Κύριε Πλευρή, ακούστε με λίγο. Λέτε ότι είναι επικίνδυνα τα εμβόλια. Ακούστε με. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι δύο πραγματάκια. Αν δεν τα ακούσετε, για να μιλάμε σοβαρά. Ναι. Εγώ γύρισα σήμερα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο πρόεδρος περιόδευε στην Κρήτη και τον συνόδευσα. Αν πάτε στην Κρήτη να ακούσετε τι λέει ο κόσμος, τότε θα καταλάβετε. Τι λέει, κύριε Μελωνάκη, έπεστε μας, τι λέει. Ακούστε με λοιπόν λίγο για να μην με διακόψεις, παρακαλώ, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ναι. Ξεκαθαρίσαμε λοιπόν ότι δεν είμαστε αντιεμβολιαστές, δεν έχουμε πει ποτέ στον κόσμο να μην εμβολιαστεί ή να εμβολιαστεί. Αυτό είναι θέμα ιατρικό. Αυτό όμως που πειράζει, και το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, και ψηφίσατε κύριε Πλεύρη, ψηφίσατε κύριε Ρήγα μέσω του κυρίου Κατρούγκαλου, μέσω της κυρίας Μπακογιάννη κύριε Πλεύρη, το 2361 του Ιανουαρίου του 2021 το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο μπήκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως 14 Ιουνίου του 2021. Τι έλεγε αυτό στο άρθρο 7 παράγραφο 3? Έλεγε λοιπόν ότι η υποχρεωτικότητα του εμβολίου δεν υφίσταται. Αυτό είμαστε κατά και φωνάζουμε. Έχετε διχάσει τον ελληνικό λαό. Έχετε κάνει τόσα απίστευτα λάθη, κύριε Πλεύρη, στη διαχείριση της πανδημίας μετά το πρώτο κύμα, που είναι τρομερά. Σας τα έχουμε πει στη Βουλή. Αυτό όμως που κάνετε τώρα, το σύγχρονο apartheid, δηλαδή απαγορεύεται η μαύρη, όπως το 48 απαγορεύεται. Τι απαγορεύτηκε, κύριε Μιλονάκη, τι απαγορεύτηκε? Ακούστε. Τι απαγορεύτηκε, πείτε μου. Τι απαγορεύτηκε? Ακούστε, όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί από το πρωί μέχρι το βράδυ λιβανίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Πείτε μας τι απαγορεύτηκε, κύριε Μιλονάκη, ας τη λιβανίζουμε. Τι απαγορεύτηκε? Αφήστε τα, κύριε Ελευθερόπουλο. Τι απαγορεύτηκε, ρωτάω. Όχι, όχι, αφήστε τα. Τι απαγορεύτηκε, πείτε μας. Λιβανίζετε όλη μέρα. Καλά, μπορείτε να μας πείτε τι απαγορεύτηκε? Λοιπόν. Και λέτε απαρτχάι. Είναι πολύ βαριά. Έχετε εμπειρία την το απαρτχάι και το ξαναλέτε. Τι, ναι, ξέρετε τι, ναι, γινόταν? Ναι. Η ανεμβολία στην Ελλάδα. Τώρα εντάξει. Άνθρωποι που έχουν τι απόψει να κάνουν. Ναι. Λοιπόν, συνεχίστε. Αφήστε να μιλήσω. Συνεχίστε. Η ανεμβολία στην, λοιπόν, ναι, απαγορεύεται να πάνε σε χώρους εμβολιασμένων. Ποιο το λέει αυτό? Τι λέτε, κύριε Μιλονάκη, πού το λέει αυτό? Αυτή είναι η εντολή του κυβέρνηση. Όταν λένε ότι δεν πρέπει. Πού? Ακούστε, κύριε Ελευθερόπουλο. Μα πείτε μου ένα μέρο που απαγορεύεται. Λέει να πάει με τεστ. Μιλάτε ψέματα. Σταματήστε να κοροϊδεύετε. Εσεί κοροϊδεύετε τον κόσμο. Όταν λέτε τα πεθάνουν από τα εμβόλια, εσεί κοροϊδεύετε τον κόσμο και είστε επικίνδυνοι. Εμεί. Όταν λέτε ότι τα εμβόλια είναι επικίνδυνα και να πεθάνει κόσμο που θα τα κάνει, είστε επικίνδυνοι. Τι να κάνουμε? Γιατί τώρα δεν γίνονται, δεν έχουμε παρενέργειες στα εμβόλια? Γιατί δεν έχουμε θανάτους από κορονοϊό? Λοιπόν. Δεν σας βολεύει τώρα αυτό. Λοιπόν, δεν με βολεύει. Λοιπόν, πείτε μου λοιπόν πού απαγορεύεται να πει σήμερα. Ανακοίνωση του ΠΟΗ. Μισό λεπτό. Ανακοίνωση του ΠΟΗ σήμερα, σημερινή. Αυτοί οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί δεν μπορούν να είναι ασφαλείς από τη μετάλλαξη Δέλτα. Η Pfizer σήμερα το πρωί, ανακοίνωση της Pfizer, της εταιρείας, ότι στο εξάμηνο πάνω πρέπει να ξαναεμβολιαστούν αυτοί οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί. Με το καλό, σημερινή. Μακάρι. Κύριε Μιλονάκη, άρα παρακαλώ, λοιπόν, θα δώσουμε και πλέον ερχόμαστε. Παρακαλώ, να τελειώσει, να ολοκληρώσει. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Εμείς δεν λέμε σε κανένα να πάει ή να μην πάει. Ναι. Πρέπει λοιπόν να πάει ο καθένας στον οικογενειακό του γιατρό να αποφασίσει. Μάλιστα. Αλλά αυτή η υποχρεωτικότητα ενοχλεί. Εγώ να πω είναι μια κουβέντα μόνο και να δώσουμε λόγο στον κύριο Πλεύρη, παρακαλώ. Κύριε Μιλονάκη, κύριε Μιλονάκη, παρακαλώ. Θα δώσουμε λόγο στον κύριο Πλεύρη να απαντήσει. Εγώ να πω μια κουβέντα. Το εμβόλιο της γρήπης που εγώ το κάνω τα προηγούμενα χρόνια, όποιος το κάνει, δεν σημαίνει πως δεν θα περάσει γρήπη. Εγώ έκανα το εμβόλιο της γρήπης πέρσι και πέρασα γρήπη. Την πέρασα κρυολογηματάκι. Την πέρασα. Δεν είπα ότι θα περάσει. Ενώ πριν από 2 χρόνια, 3 που συνέβησε, γνωστό μου πρόσωπο να τον περάσει ανεμβολία, την πέρασε δύσκολα, πολύ δύσκολα. Δεν πέθανε ο άνθρωπος, ευτυχώς, την πέρασε όμως πολύ δύσκολα. Είναι ασφαλές το εμβόλιο. Αυτό λέμε λοιπόν. Ναι. Αυτό λέμε. Λοιπόν. Και υπάρχει μια διαφορά. Είναι ασφαλές, είναι δοκιμασμένο και ασφαλές. Αυτά τα εμβόλια δεν είναι ούτε ασφαλή. Ναι, αυτό όμως που λέτε τώρα επηρεάζει κόσμο. Κύριε Πλεύρη, πάμε στον κύριο Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, επειδή εμένα μου αρέσει να μιλάω με τον κύριο Πλεύρη, μισό λεπτό δεν θέλω να το διακόψω. Κύριε Ρήγα, μην το κάνετε. Μισό λεπτό θα πω κάτι που θα σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Ρήγα, δεν θέλει. Αφήστε να μιλήσει. Κύριε Μιλονάκη, δεν έχω πρόβλημα να πω για τη συζήτηση. Και μ' αρέσει να μιλάω. Η συζήτηση όμως γίνεται, κύριε Πλεύρη. Κύριε Ρήγα, σας παρακαλώ. Γίνεται η συζήτηση μπαίνοντας σε ιατρικά δεδομένα. Είναι λάθος, δεν δίνουμε σωστό μήνυμα, εγώ δεν μπορώ να το δεκτώ.
Και επαναλαμβάνω λοιπόν ότι πρέπει να πάνε όλοι να εμβολιαστούν. Εγώ έχω κάνει το AstraZeneca και τις δύο δόσεις. Άρα λοιπόν άλλοι δίνουν άλλα μηνύματα. Και θα σας έλεγα λοιπόν και τελευταίο, γι' αυτό δεν ήθελα να σας διακόψω. Αφήστε την υποχρεωτικότητα. Η υποχρεωτικότητα είναι άλλο πράγμα και άλλο πράγμα το μήνυμα που δίνουμε. Ωραία. Δεν θα πάμε κανένα. Για την υποχρεωτικότητα να μιλήσουμε λοιπόν, πάμε. Κύριε Πλεύρη. Πάμε λοιπόν τώρα. Κύριε Πλεύρη. Λοιπόν, πάμε, επειδή εμένα μου αρέσει να είμαι ξεκάθαρος. Όπως ο κύριος Μιλωνάκης έχει την επιλογή να μην εμβολιάζεται, έτσι και εγώ έχω την επιλογή τα παιδιά μου που δεν μπορούν να εμβολιαστούν να μην συναναστρέφονται με άτομα που δεν εμβολιάζονται και να κινδυνεύουν να κολλήσουν. Κύριε Μιλωνάκη, αυτό είναι το απαρχάι. Το συμβούλιο, το ακούστε. Αυτό είναι, ακούστε. Αυτό ο είναι κύριος το σύμβουλο, Μιλωνάκης δεν θέλει να ακούσει. Δεν θα ακούσει. Αλλά. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει λύσει το ζήτημα. Και πού το έλυσε το ζήτημα, όχι στον κορονοϊό. Γονείς δεν θέλανε, κύριε Ξενάκη και κύριε Καραμέρο, να εμβολιαστούν τα παιδάκια τους για τα κοινά εμβόλια. Θέλανε λοιπόν να γραφούνε και στους παιδικούς σταθμούς. Και έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας προ-κορονοϊού και βγάζει μια ωραία απόφαση η οποία λέει το εξής. Προφανώς είναι δικαίωμά σου να μην εμβολιάζεσαι, αλλά αντιστοίχως επειδή υπάρχει δημόσια υγεία, είναι συνταγματικά συμβατή οι περιορισμοί για την προστασία της δημόσιας υγείας. Γιατί κάθε επιλογή έχει συνέπειες. Και δικαίωσαν τους παιδικούς σταθμούς που δεν ενέγραφαν τα παιδάκια. Ναι. Τα παιδάκια, προσέχτε. Τι λέμε τώρα που λέει για apartheid ο κύριος Μιλωνάκης και ο κύριος Ελευθερόγλου, σωστά το απάντησε. Ερχόμαστε και λέμε στους κλειστούς χώρους που δεν θα άνοιγαν καθόλου, όπου θα ανοίξουν και θα είναι μόνο για εμβολιασμένους έχει καλώς, στους άλλους χώρους που θα είναι μεικτούς, προφανώς ο κύριος Μιλωνάκης που έχει δικαίωμα να νοσήσει αν το επιθυμεί, αλλά δεν έχει δικαίωμα να μεταφέρει την νόσο σε τρίτους, θα πρέπει να φέρει ένα τεστ ότι δεν νοσεί για να μπει. Διότι δικαιώματα εδώ πέρα δεν έχουν μόνο οι αντιεμβολιαστές του κορονοϊού, έχουν και όλη η άλλη κοινότητα που θέλει να προστατευτεί. Γι' αυτό κύριε Μιλωνάκη, η πολιτεία σας δίνει το δικαίωμα και είστε πλήρως ελεύθερος να αποφασίσετε για την υγεία σας. Και αν ομιγέννητο σας συμβεί τίποτα, η πολιτεία θα είναι δίπλα για να σας παράσχει την υγεία να την έχετε. Περίθαλος. Αλλά η επιλογή σας στο βαθμό που δεν θίγει μόνο τον εαυτό σας, οπότε εκεί δεν θα συζητούσαμε, θίγει και άλλους ανθρώπους, με συγχωρείτε εκεί, θα μπείτε σε μέτρα όχι τιμωρητικά για να προστατευτούν άλλοι άνθρωποι που θέλουν να έχουν την υγεία τους. Αυτό το οποίο τώρα υπόθηκε για την υποχρεωτικότητα. Η υποχρεωτικότητα, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει πουθενά υποχρεωτικότητα ότι παίρνω μία σύριγγα και πάω με το ζόρι να κάνω εμβόλιο σε κόσμο. Όμως, το να συζητηθούν ειδικές κατηγορίες, πάλι βάσει του Συμβουλίου της Επικρατείας, λέει ότι πρέπει να είναι περιορισμένες. Φέρνουμε τα απόλυτα χαρακτηριστικά. Ένας άνθρωπος που είναι σε κέντρο αποκατάστασης και έχει έναν τραχιοστομημένο άνθρωπο, τετραπληγικό, που είναι ευάλωτος, αυτός που του το παράσχει εκεί πέρα βοήθεια, προφανώς θα πρέπει να είναι εμβολιασμένος, γιατί αν αυτόν τον άνθρωπο του μεταδώσει το COVID, αυτομάτως ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα αποβιώσει. Το ίδιο ισχύει σε οίκους ευγυρίας. Το ίδιο ισχύει στο σύστημα υγείας. Ναι. Αυτό όμως πάλι προσέχτε, δεν σημαίνει ότι αν δεν το κάνεις, τιμωρείσαι. Δεν θα μπορείς να βρίσκεσαι στη συγκεκριμένη θέση και θα βρεθεί σε μια άλλη θέση που ναι. Δεν θα έρχεσαι σε αυτή την επαφή. Λοιπόν, αυτά τώρα που είπε ο κ. Ρηγάς και να ολοκληρώσω, κύριε Ρηγά, χθες είπατε σήμερα για το οπλίο και να σας πω χθες τι έγινε στη Βουλή. Εσείς και η Ελληνική Λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση μαζί, θέσανε θέμα ότι όταν γίνεται έλεγχος στα χαρτιά όσων έχουν πιστοποιητικό, προσβάλλονται τα προσωπικά δεδομένα. Για τις ταβέρνες, κύριε Πλεύρη, για τις ταβέρνες το πανέ. Που πάτε να κάνετε ελεγκτές στους θεάτρες. Αφήστε, μισό λεπτό. Θα το πω ως λόγια αλήθεια. Αυτό που κάνετε είναι αλήθεια τώρα. Τι είναι ο κύριος Ρακούσης. Θα ακούσετε, κύριε Ρίγκα. Αφήστε τα, κύριε Πλεύρη, τώρα. Αφήστε τα, λοιπόν. Πρέπει να είναι μόνο δημοσιογράφοι της νέας δημοσιογράφειας να μεταφέρει το πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει να το μεταφέρει αλλού. Είσαστε τυχοδιώκτες, σε εγκληματικές ενέργειες κάνετε και δημιουργείτε τεράστιο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Ντροπή σας, κύριε Πλεύρη. Λοιπόν, ακούστε. Λοιπόν, ολοκληρώστε και να απαντήσει όμως. Μισό λεπτό, α τελειώσω.
Ο κύριος Ρακούσης, κύριε Καραμέρο, είπε ότι πρέπει να είναι μόνο. Θα απαντήσετε, θα απαντήσετε, κύριε Ρίγα. Θα απαντήσετε την ευθύνη όσων λέει. Την παρακολούθησα τη συζήτηση. Σας ρωτώ, ο ύπαρχος στο πλοίο της ιδιωτικής ακτογραμμής είναι δημόσιος λειτουργός? Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ χθες έδινε επιχειρήματα στους αντιεμβολιαστές όταν σου ζητάει το χαρτί μη δημόσιος λειτουργός να μην το δίνεις. Και σήμερα ο κύριος Ρήγας, ενώ χθες ψήφισαν ότι παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα και μόνο δημόσιοι λειτουργοί να βλέπουν τα έγγραφα, άρα όσοι είναι μέσα στα πλοία που είναι ιδιωτικοί πάλι να μην τα βλέπουν, έρχεται και καλεί. Και κύριε Ρήγα, εγώ δεν είπα λόγια για εσάς. Τα τυχοδιώκτες και αυτά κρατήστε τα για εσάς, που σήμερα που μιλάμε ο αναπληρωτής, η ελληνική λύση λέει κάτι ξεκάθαρο, πολύ αρνητικό για την κοινωνία, ξεκάθαρο. Ο αναπληρωτής υγείας 4 χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πολάκης, λέει στον κόσμο ότι εγώ δεν θα κάνω το εμβόλιο και θα το κάνω το Σεπτέμβριο. Αυτός είναι τυχοδιώκτης ή θα το σκύψει? Λοιπόν, βάλτε μια τελεία, παρακαλώ. Πείτε μου ευθέως. Μια τελεία, ο μια τελεία. Ο κύριος Πολάκης είναι τυχοδιώκτης? Βάλτε μια τελεία. Όπως κατηγορείτε την ελληνική λύση, θα κατηγορήσετε και τον κύριο Πολάκη? Λοιπόν, ή αφήστε όταν να απαντήσει όμως. Στο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι κλείνετε το στόμα σας. Κύριε Πλεύρη, παρακαλώ. Τα είπατε όλα, κύριε Ρήγα, ο λόγος εσάς. Εντάξτε, κύριε Ξενάκη. Πάλι μεταφορά ακτινών. Ξεκάθαρα πράγματα. Τα προσωπικά δεδομένα και πολλά στοιχεία και για την υγεία θα πρέπει να είναι, και εγώ συμφωνώ απολύτως με αυτό. Δηλαδή, ούτε εγώ θα ήθελα να υπάρχει, και είναι σωστό αυτό, να τα βλέπουν επίσημα όλα τη πολιτεία. Δηλαδή, υπάρχει το λιμεναρχείο. Κλείνει λοιπόν η ιστορία περί σπέκουλας. Στις ταβέρνες. Αυτή που κάνει ο κύριος Πλεύρης. Το δεύτερο στοιχείο. Θα βλέπει ο Κίτσουλας αν μπορεί να κάνει συμβόλαιο εμβολίου ή όχι. Και πώς θα γίνει αλλιώς? Κάνουν μεταφορά συνεχώς των ευθυνών τους. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Ομολογώ ότι είμαι φάουλ που δεν το ήξερα το θέμα το συγκεκριμένο. Αλλά εσείς τι προτείνετε? Σε κάθε ταβέρνα, μπαρ, εστιατόριο να υπάρχει ένας κρατικός εντεταλμένος υπάλληλος να ελέγχει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει? Εντάξτε, κύριε Ξενάκη, θα δούμε και πώς μπορούν να υπάρξουν τα μέτρα. Εγώ έχω θέμα γενικά με τα προσωπικά. Ναι, αλλά πρέπει να κάνετε και μια πρόταση. Πάντως, κύριε Ρήγα, να πω κάτι για το ρεπορτάζ, το κοινοβουλευτικό. Μισό λεπτό, να δώσουμε όλη την πληροφορία στον κόσμο. Ακούστε. Η κυβέρνηση απάντησε χτες ότι ο εστιατόρας δεν θα έχει πλήρη πρόσβαση στο τι έχει κάνει. Από την εφαρμογή θα βγαίνει ένα ναι ή όχι, ας πούμε. Λοιπόν, κύριε Ρήγα. Αυτό ήθελα να πω. Είναι άλλου είδους τα μέτρα που χρειάζονται για τις ταβέρνες. Άρα λοιπόν, ξεκαθαρίζουμε αυτή την ιστορία. Έρχομαι και μιλάω και να μιλήσει. Μισό λεπτό πάνω σε αυτό. Να απαντήσει όμως και πάνω σε αυτό θα μιλήσετε κι εσείς. Το δεύτερο στοιχείο. Εγώ ήμουν ξεκάθαρος. Τι είπα, γιατί δεν αποφεύγω. Και το τι είπε και ο Αλέξης Τσίπρας και το έχουμε πει όλοι μας αυτή την ώρα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας έχει την προσωπική του στάση, τελεία. Και φυσικά δεν συμφωνούμε. Φυσικά και δεν συμφωνούμε. Εγώ είμαι από τους πρώτους και εξήγησα. Και μάλιστα AstraZeneca. Που όταν για το AstraZeneca. Το έχετε πει καιρό προς τιμή σας, το έχετε πει. Δεν υπάρχει θέμα. Αυτό το, πει και το κάνανε η Νέα Δημοκρατία, φταίει. Φταίει για όλη αυτή την ιστορία που δημιούργησε. Όλο αυτό το κομφούζιο που έχει δημιουργηθεί, και προφανώς ο πολίτης αισθάνεται ορισμένες φορές. Πάντως, κύριε Ρήγα και κύριε Μιλωνάκη, Νίκο μου, σε παρακαλώ. Κύριε Ξενάκη, θα τελειώσω και μου κάνετε την ερώτηση. Κοιτάξτε, φτάσαμε και λέγανε ότι θα τελειώσει το 70%. Θα έχουμε το ένα, θα έχουμε το άλλο. Δυστυχώς, έχουν τεράστια ευθύνη. Και εγώ θα σας θυμίσω και κλείνω και κάντε μου ό,τι ερώτηση θέλετε. Ναι. Πέρυσι, λοιπόν, όταν λέγαμε ότι μην πανηγυρίζετε, ανοίξανε λοιπόν με εντολή της ΤΟΥΗ όλη την είσοδο, χωρίς πρωτόκολλα, χωρίς τίποτα, και είχαμε την τραγωδία. Να σας θυμίσω δημοσιογραφικά τι λέγαμε. Ότι δεν θα εμφανιστείτε αυτό, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν έχουν σχέση. Το ίδιο είπε και ο κύριος Μητσοτάκης. Και τον Νοέμβριο είχαμε την έκρηξη. Καταλάβατε γιατί την είχαμε? Το Νοέμβριο είναι η έκρηξη του προβλήματος αμέσως. Μπορώ να πω κάτι? Ελπίζω γιατί στο τέλος δεν θα μιλεί ούτε ένα δευτερόλεπτο. Υγειονομική και όλοι λένε τον Αύγουστο θα έχουμε τεράστια έξαρση. Και φαίνεται από τα νούμερα τα σημερινά. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία ας πάρει την ευθύνη της. Δυστυχώς λοιπόν, είναι επικίνδυνη. Πάμε στον κύριο Μιλωνάκη. Δεν θα κάνω την ερώτηση μετά. Είπα προηγουμένως και έγινε. Τον τουρισμό, κύριε Ρήγα, όπως η κυρία Φωτίου. Αυτό το οποίο. Μπορώ κύριε, να πω κύριε Πλεύρη, παρακαλώ. Να βάλουμε μια τάξη. Κύριε Μιλωνάκη, μιλήστε. Μισό λεπτό. Πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Ρήγας, που κατηγόρησε τώρα. Χθες έγινε πράγματι ένα θέμα. Ναι. Πράγματι, χθες υπήρχε ένα θέμα. Το θέμα αυτό
Το είχαμε ξεκινήσει από την Επιτροπή Θεσμών. Το είχα ξεκινήσει εγώ. Ναι. Ποιο ήταν αυτό το θέμα? Ότι δεν είναι δυνατόν. Υπάρχουν άνθρωποι καταρχάς που δεν πρέπει να κάνουν εμβόλιο. Θα συμφωνήσουμε όλοι. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλες ασθένειες, άλλα προβλήματα υγείας, δεν πρέπει να κάνουν. Τους το λένε οι γιατροί. Αφήστε να το πούνε οι γιατροί αυτό. Οι γιατροί. Και το νοσοκομείο. Ξέρουμε τώρα, μην κάνετε, μην χρησιμοποιείτε ένα επιχείρημα. Συμβαίνει αυτό ήδη. Συμβαίνει αυτό ήδη. Κύριε Ρήγα, ακούστε με λίγο. Θα συμφωνήσετε μαζί μου. Αποκλείεται. Κύριε Μιλωνάκη, παρακαλώ. Επειδή εσείς, κύριε Μιλωνάκη, επειδή... Για τους ανθρώπους και για την κοινωνία. Επικίνδυνοι είστε. Μισό λεπτάκι. Κύριε Μιλωνάκη, ακούστε με ένα λεπτό. Να βοηθήσω την κουβέντα που θέλετε να πείτε. Επειδή εσείς δεν έχετε κάνει εμβόλιο, αλλά εγώ έχω κάνει και έχω πάει δύο φορές για τις δύο δόσεις, υπήρχε γιατρός εκεί που πριν, πάω, πριν μου βάλει την βελόνα μέσα στο μπράτσο, με ρώτησε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα. Και προφανώς με ρώτησε για να μου πει μετά, OK, προχωράμε. Ή αν έβλεπε ότι εγώ είμαι αλλεργικός ή είμαι νοσοκατεσταλμένος, θα μου έλεγε, όχι κύριε Ξενάκη, εσείς δεν κάνετε εμβόλιο και φεύγετε. Ωραία. Άρα αυτό απαντάει. Ωραία. Σε αυτό που λέτε εσείς. Δεν γίνεται έτσι. Υπάρχει γιατρός εκεί. Ναι. Θα απαντήσω. Βεβαίως. Ακούστε. Ο κάθε γιατρός που είναι για όλες τις ειδικότητες δεν έχει αυτό το οποίο μπορεί να σου δώσει ο γιατρός ο οικογενειακός. Και αυτό είναι. Άλλωστε το λένε σωστό, όλοι. Σωστό. Ότι σωστό. Πριν πας στο εμβόλιο πρέπει να πας. Σωστό, σωστό, σωστό. Συμφωνώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λοιπόν, και εδώ πέρα πάνω έγινε αυτή η διαδικασία κύριε Ρήγα, για να συμφωνήσουμε σε κάτι τελικά, διότι δεν γίνεται να λέμε τη μια μέρα άλλα και την άλλη άλλα. Αυτό το οποίο συμβαίνει, δεν μπορείς να πας στο μαγαζάτορα και να του πεις «Εγώ δεν έχω κάνει εμβόλιο αδερφέ, αλλά έχω αυτό το πρόβλημα υγείας». Δηλαδή θα πρέπει ο καθένας να μάθει τι πρόβλημα υγείας έχει ο κάθε άλλο συνάνθρωπός του για να... Ότι δεν πρέπει να κάνει εμβόλιο. Πήγα προχθές την Παρασκευή, ας πω ένα απλό. Και πήρα τα αντισώματά μου. Εδώ τα έχω τα αντισώματα, αν θέλετε να σας στείλω. Γύρω στα 1981,24. Και μου λένε οι άνθρωποι, πρέπει να έχετε περάσει, λέει, ασυμπτωματικά. Αυτή τη στιγμή έχω εγώ τα αντισώματα, γιατί να πρέπει να κάνω εμβόλιο? Να λοιπόν ένας άλλος λόγος εδώ. Αφού όσοι έχουν αναλύσει, είναι ιατρική κουβέντα. Ο κύριος Ρήγας αυτό έχει ένα δίκιο νομίζω. Είναι πολύ ιατρική κουβέντα αυτή, νομίζω κύριε Μιλωνάκη. Έχει δίκιο ο κύριος Ρήγας νομίζω αυτό. Να προστατευτεί και ο κύριος Μιλωνάκης και όλοι μας. Ναι, ναι, νομίζω έχει δίκιο ο κύριος Ρήγας. Μην πούμε σε τόσο ιατρικά θέματα. Γιατί δεν είμαστε και ειδικοί. Δεν είμαστε και ειδικοί, νομίζω εγώ δηλαδή. Εμείς δεν είμαστε. Δεν είμαστε ειδικοί, δεν μπαίνουμε σε αυτό. Αυτό που λέω εγώ, που λέμε πάντα η ελληνική λύση από την πρώτη στιγμή, είναι ότι ο οικογενειακός γιατρός αποφασίζει για τον ασθενή του, πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα στα εμβόλια. Τρίτον, για κανένα. Δεν γίνεται τη μια βάλε μάσκα, τα μη βάζεις μάσκα. Η μάσκα είναι εντάξει για το καλοκαίρι, αλλά τώρα πάλι δεν είναι εντάξει και πρέπει να φοράμε μάσκα. Κύριε Μιλωνάκη, δεν είναι υποχρεωτικά τα εμβόλια σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Υπάρχει μαθητής ο οποίος γράφεται στο σχολείο χωρίς να έχει κάνει εμβόλιο. Πώς. Δεν είναι υποχρεωτικό. Τι λέτε τώρα? Και σε συμβάσεις εργασίας υπάρχουν υγειονομικά πρωτόκολλα σε αυτό που δουλεύει στην εστίαση. Όχι για COVID, για άλλα εμβόλια. Στην εστίαση. Δεν υπάρχουν ναυτικοί που πάνε σε χώρες που για να τους υποδεχτούν πρέπει να κάνουν εμβόλιο. Για να τι λέμε τώρα που δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα? Που τα λέτε? Οι ναυτικοί για να πάρουν φιλοπορίας πάνε στις περιφέρειες, στις διευθύνσεις υγείας και κάνουν εμβόλιο. Ακριβώς, όπως τα λέτε. Και κάποιοι πρέπει να ταξιδέψουν σε χώρες, όχι μόνο ναυτικοί. Εγώ έχω γνωστά μου πρόσωπα. Εγώ έχω πάει Αφρική. Αυτό το οποίο. Δεν σε δέχονται εγώ σε θέμα. Σε αυτό το νομίζω πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι ο διχασμός δεν είναι σωστός. Καλά, αυτό είναι προφανές. Νομίζω είναι μια γενική όμως προσέγγιση. Νομίζω ότι είναι αυτό. Όχι, δεν είναι γενική. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι δεν πρέπει να διχαζόμαστε. Αλλά ξέρετε κάτι, να σας πω κάτι κύριε Μιλωνάκη. Ακούστε να σας πω. Και το GDPR για τα προσωπικά δεδομένα, αν το διαβάσετε προσωπικά. Μέσα λέει σε κλειστές θέσεις. Λέει ότι όταν υπάρχει διασυνοριακός κίνδυνος. Όταν υπάρχει διασυνοριακός κίνδυνος και μια κατάσταση τύπου πανδημίας, κάποιες από αυτές τις προβλέψεις έρονται. Καλά, δεν μπορώ να καταλάβω.
Τόσα πολλά δισεκατομμύρια εμβόλια υπάρχουν και πρέπει να τα καταναλώσουμε. Τώρα σε μένα μην το λέτε αυτό. Τώρα κύριε Ξενάκη. Ναι, λοιπόν να το κλείσουμε εδώ πέρα νομίζω. Πάμε να. Είμαστε πιο κρίσιμη φάση της επιδημίας. Κάνουμε το φαρμακευτικό εμβόλιο. Το είπε ο κ. Μιλονάκης, είπε πριν επί λέξη ότι δεν είναι ασφαλή τα εμβόλια. Το είπε. Που δεν θα έπρεπε να δίνονται. Δεν είναι ασφαλή, βεβαίως δεν είναι ασφαλή. Δεν έχουν παρενέργειες στα εμβόλια. Υπάρχει εμβόλιο που δεν έχει ασπρίνη. Η ασπρίνη δεν έχει παρενέργεια. Δεν έχετε πάρει ποτέ ασπρίνη. Η ασπρίνη έχει παρενέργεια ή δεν έχει. Κάνει μήνυση ασπρίνη. Τώρα σοβαρά μιλάω. Σοβαρά μιλάω. Τι είναι αυτά που λέτε. Λοιπόν, κύριε, να αλλάξουμε θέμα. Το πείσατε τον κόσμο. Λίγο ακόμα θέλει. Μακάρι να τον πείσουμε και να πάει να κάνει τα εμβόλια να σωθεί. Μακάρι να το μεταφέρουμε. Να μην πάει. Λοιπόν. Και εγώ αύριο μπορεί να πάω. Μακάρι. Θα πάει να κάνετε επικίνδυνο εμβόλιο. Το πρόβλημά σας είναι η ασπρίνη αν έχει παρενέργεια. Δεν έχει. Εγώ σας ρώτησα κάτι. Όλες έχουν. Λοιπόν, αλλά αυτά τα εμβόλια έχουν περισσότερες. Πού το ξέρετε, κύριε Μιλονάκη, αυτά λένε οι γιατροί. Λοιπόν, παρακαλώ. Λοιπόν, να αφήσουμε τα ιατρικά για τους γιατρούς, γιατί και να μείνουμε μόνο στα πολιτικά. Κύριε Πλεύρη, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω. Βλέπω ότι αλλάζω θέμα και πάω σε ένα θέμα το οποίο όμως αφορά πάρα πολύ κόσμο, γιατί αφορά τις συντάξεις του κόσμου. Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο για τα επικουρικά. Το οποίο ξέραμε ότι ήταν στα σκαριά να περάσει το επόμενο διάστημα. Πάει το Σεπτέμβριο, από ό,τι καταλαβαίνω. Άκουσα τον Υπουργό να λέει: εμείς δεν είχαμε πει ότι θα έρθει τώρα στη Βουλή. Δεν αποκλείεται να έρθει σε μια επιτροπή. Τον Ιούνιο πάει στη Βουλή. Τον Ιούνιο πάει στη Βουλή. Απλώς θα γίνει συζήτηση γιατί θα κλείσει η Βουλή λόγω διακοπών αργότερα. 23 Αυγούστου. Μέχρι τις 23 Αυγούστου κλείνει. Μάλιστα. Επίσης, ακούω ρεπορτάζ που λένε ότι υπάρχουν θέματα και με την Ευρώπη ακόμα. Εκτός από αυτά που ακούτε από την αντιπολίτευση για το ασφαλιστικό, για το μπασελτός ότι μπαίνει μέσα ο ιδιωτικός τομέας και τους κινδύνους που αυτό ενδεχομένως εγκυμονεί, υπάρχουν και από την Ευρώπη θέματα γιατί δημιουργείται μεγάλη τρύπα. Δημοσιονομικό κενό. Λοιπόν, τι γίνεται με το ασφαλιστικό, γιατί αυτό είναι συντάξεις και των νέων αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι τώρα παίρνουν και περιμένουν κιόλας. Ωραία. Πάμε τάλιστα. Πρώτα απ' όλα, επειδή είναι δύο επίπεδα η συζήτηση, ξεκινώ από την απλή να πάμε στη συνθετή απλή. Επειδή ακούστηκε και βγήκαν δημοσίευματα ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Διαψεύστηκαν πλήρως. Το νομοσχέδιο ξεκινάει και συζητείται κανονικότατα. Και από ό,τι είπε και ο Υπουργός τώρα, αυτό που είπε και ο κ. Ελευθερόγλου, θα έρθει το νομοσχέδιο, θα κατατεθεί. Αλλά φανταστείτε, γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Η εικόνα είναι ότι η Βουλή θα κλείσει τις 15 μέρες που κλείνει του Αυγούστου. Συνεπώς, αναλόγως των εργασιών, είτε θα συζητηθεί αμέσως μετά, όπως είπε ο Υπουργός, τώρα το άνοιγμα. Θα ήθελα να δω τι θα έλεγε. Θα τον έχουμε να πω εγώ ότι την Τρίτη το βράδυ θα τον έχουμε εδώ μαζί μας και να μας απαντήσει. Αν το φέρναμε συζήτηση πρώτη βδομάδα Αυγούστου, θα ήθελα να δω τι θα λέγανε τότε. Οπότε, είπε ο κύριος Υπουργός και είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και το νομοσχέδιο θα έρθει τάχιστα. Τώρα, το αν το τάξη θα ήταν πριν κλείσει η Βουλή, αμέσως ή αμέσως μετά θα ανοίξει, δεν υπάρχει. Πάμε στην ουσία τώρα. Στο νομοσχέδιο, ως ουσία, η Νέα Δημοκρατία και προεκλογικά, με έναν ξεκάθαρο τρόπο, έχει πει ότι ως προς το επικουρικό σκέλος της ασφάλισης, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ύπαρξης και του ιδιωτικού τομέα στην έννοια της επιλογής του ατόμου στα χρήματα που θέλει να βάλει για να πάρει την επικουρική του σύνταξη. Αυτό ισχύει για τους ασφαλισμένους από εδώ και στο εξής, δηλαδή για τους νέους ασφαλισμένους. Και μάλιστα έρχεται και το δημόσιο και μπαίνει ως εγγυητής των χρημάτων του κεφαλαίου που θα έχουν βάλει, ώστε να καμφθεί και η ένσταση που μπορεί να υπάρξει, ότι ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει πτώχευση ιδιωτικών εταιριών. Ιδεολογικά μπορούμε να κάνουμε όποια κουβέντα θέλετε. Αλλά η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν είχε πει ότι μονοδιάστατα πιστεύει στο κρατικό σύστημα. Ξεκάθαρα το είχαμε πει πριν και βάζουμε ως πυλώνα και τον πυλώνα να επιλέξει ο ίδιος είτε τον κρατικό τομέα που έχει το δικαίωμα, δεν τον καταργούμε, είτε τον ιδιωτικό τομέα με διασφάλιση του δημοσίου. Το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται για την χρηματοδότηση του νυν ασφαλιστικού συστήματος, ανέφερε ο κύριος Υπουργός ότι έχουν γίνει οι αντίστοιχες μελέτες οι οποίες υπάρχουν και καλύπτεται το συστήμα. Δεν κινδυνεύουν οι συντάξεις των νυν συνταξιούχων, λέτε. Των νυν ασφαλισμένων δεν κινδυνεύουν, δεν μειώνονται και δεν κινδυνεύουν και οι συντάξεις ακόμα και όσων επιλέξουν
τον οποιοδήποτε φορέα στο επικουρικό δεδομένο ότι τα χρήματα που θα έχουν καταβληθεί, όχι αποδόσει από αυτών των χρημάτων, θα είναι διασφαλιστικά στο ελληνικό δημόσιο. Για να ακούσουμε τι λέει ο κ. Ρήγας από αυτού και ο κ. Μπιλονάκης. Κύριε Ρήγα. Κύριε Ξενάκη, άτακτη υποχώρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτω από την πίεση και των εργαζομένων, αλλά και, και των κομμάτων της αντιπολίτευσης και του ΣΥΡΙΖΑ. Σημείο δεύτερο. Να σταματήσει αυτή η ιστορία επειδή το είχαν στο πρόγραμμά τους. Εγώ θα πω τρία παραδείγματα για το σύστημα αυτό. Παράδειγμα πρώτο. Είναι λάθος αυτό που λένε ότι δεν τζογάρουν. Κανονικά τζογάρισμα των χρημάτων είναι στις αγορές και έχουμε εικόνα και παγκοσμίως αλλά και εδώ στην Ελλάδα με την ασπής πρόνοια τι συνέβη. Και είπε ο κύριος Χατζηδάκης ότι εν πάση περιπτώσει θα είναι εγγυημένο. Δεν είναι εγγυημένο και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί και αρνητική απόδοση να έχει, δεν θα είναι η επικουρική ασφάλιση, δεν θα είναι αυτή που θα αντιστοιχούσε και με βάση τον τιμάριθμο και κυρίως και από έναν άλλο λόγο, ότι η επικουρική ασφάλιση με τον τρόπο με τον οποίο πάει να το κάνει η Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά δεν υπάρχει αλληλεγγύη γενναιών και βεβαίως θα δημιουργηθεί και μεγάλο κενό. Έχουμε το κενό των 56 δις περίπου. Ξέρετε τι σημαίνει 56 δις. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία εγγύηση για τους μη συνταξιούχους. Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει, ποιος θα τα βάλει αυτά τα λεφτά? Θα τα βάλει το κράτος. Μάλιστα. Από πού θα τα στερηθούμε αυτά τα λεφτά? Από οποιασδήποτε άλλες λειτουργίες της πρόνοιας και για ανέργους και οτιδήποτε άλλο. Που είναι πάρα πολύ σημαντικά ποσά. Τρίτο στοιχείο. Αυτά τα 56 δις θα χρειαστείς να πάρεις δάνεια. Ποιος θα ωφεληθεί από τα δάνεια αυτά? Το Δελτανιτάφ και οποιοδήποτε άλλος ο οποίος θα δανείσει και θα σε φέρει πάλι σε ασφικτικό πλαίσιο. Άρα λοιπόν, και το τελευταίο μάλλον να πω, ότι δεν υπάρχει πουθενά παγκοσμίως, μάλλον να το πω και στην Ευρώπη αυτό. Από το 1981 έως το 2014, 30 χώρες επιχείρησαν να κεφαλοποιήσουν και να ιδιωτικοποιήσουν την ασφάλιση. Από αυτές ήταν οι 14 Λατινικής Αμερικής και οπισθοχώρησαν οι περισσότερες και εκεί μεταξύ αυτών ήταν και χιλί με το ασφαλιστικό πινοσέτ που λέμε. Άλλες 12 χώρες Ανατολικής Ευρώπης και οπισθοχώρησαν και επίσης οι χώρες που χρησιμοποιεί για τη Σουηδία ή οτιδήποτε άλλο δεν περιλαμβάνει αυτό. Έχουν κάνει νοητή κεφαλοποίηση. Μπορώ να τα εξηγήσω. Λοιπόν, όχι, μην μπούμε σε τόσο τεχνική συζήτηση. Και τελευταίο. Ναι. Υπάρχουν τα επαγγελματικά ταμεία. Τα επαγγελματικά ταμεία που είναι ένα πυλώνα στην Ευρώπη διαφορετικό. Ενώ οι δύο πυλώνες, και η επικουρική και η κυρία, είναι στο κοινωνικό μέρος και είναι του κράτους δεδομένο. Είναι άλλο πράγμα. Δεν συμμετέχει το κράτος. Είναι άλλης λογικής. Λοιπόν, πάντω λοιπόν, επαγγελματικό ήταν το ταμείο των δημοσιογράφων. Οδηγούν και είπα. Ναι. Επαγγελματικό ήταν το ταμείο των δημοσιογράφων. Και έχουμε διευθύνοντα σύμβουλο ανώνυμη εταιρεία. Πάνε να εξυπηρετήσει ανώνυμε εταιρείε. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Μιλονάκη. Ναι. Το αποθεματικό που είναι 95 εκατομμύρια, 5 ποιο το πήγε το δημοσιογράφο. Πάμε στον κύριο Μιλονάκη. Παρακαλώ, κύριε. Λοιπόν, στο τηλέφωνο. Σε αυτό που λέτε, το επαγγελματικό ταμείο. Για να ακούσουμε παρακτό. Κύριε, παρακαλώ. Κύριε Μιλονάκη, έχετε το λόγο εσείς. Παρακαλώ, εγώ δεν είμαι σίγουρος, παρόλο ότι ο κύριος Πλεύρης είναι σίγουρος ότι θα έρθει το ασφαλιστικό στη Βουλή μετά τις διακοπές, εμείς δεν είμαστε σίγουροι ότι θα έρθει αυτό το ασφαλιστικό όπως είναι. Ακούστε, αν το φέρει, με αυτό το οποίο συνεχίζει να κάνει και το κάνει κατά τακτά χρονικά διαστήματα, το ακαταδίωχτο, αυτόν που θα διαχειρίζονται αυτό το κουμπαρά των ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν μια ζωή, βάζουν από το υστέρημά τους. Ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, κύριε Ξενάκη, και να σας πω κάτι, τα έχουμε κουβεντιάσει και τα προηγούμενα χρόνια. Θυμάστε πόσο έπαιρνε επικουρική σύνταξη ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε 35 χρόνια. Θυμάμαι, μια φορά και ένα καιρό θυμάμαι. Ξέρετε πόσο παίρνει τώρα? Ούτε το 1/10. Ακούστε τώρα, σε λίγο δεν θα παίρνει καθόλου. Είπε ο κύριος Ρήγας πολύ σωστά, είναι 57,8 τα δισεκατομμύρια τα οποία θα λείψουν. Εγώ ρωτώ, από πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά? Ήδη ο Σόιμπλε και η Βόρεια Ευρώπη, ήδη από σήμερα, από χθες, ξεκίνησαν να μιλούν για νέα μνημόνια. Ήδη. Αυτό το οποίο μας ετοιμάζουν μετά το 2022, που γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια χαλαρή δημοσιονομική προσαρμογή και με το Ταμείο Ανάκαμψης,
να μπορέσουμε να καλύψουμε ορισμένα πράγματα. Φοβάμαι όμως ότι και εκεί δεν θα γίνει σωστή διακίνηση με την πράσινη ανάπτυξη που μας ετοιμάζουν. Μόνο την πράσινη και όχι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όταν λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ότι οι νέες γενιές θα βάζουν τον οβολό τους σε ένα κουμπαρά το οποίο διαχειρίζεται κάποιος Μιλωνάκης, κάποιος Ξενάκης, κάποιος Πλεύρης, οι οποίοι όμως αυτοί θα έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν μετοχές, να παίζουν στο χρηματιστήριο τα λεφτά των ανθρώπων. Αυτό δεν είχε γίνει, θυμάστε, και στο παρελθόν. Τα είπα και στην Ολομέλεια. Δεν μίλησε κανένας. Τι έπαθε η εταιρεία 10 όταν αγοροπουλούσε τις μετοχές των ασφαλιστικών ταμείων? Πόσα δισεκατομμύρια χάθηκαν τότε? Πόσα δισεκατομμύρια των ασφαλιστικών ταμείων, να που κατάτησαν οι συντάξεις των ανθρώπων. Τα ίδια θα γίνουν και πάλι. Μάλιστα. Θα έχει δικαίωμα λοιπόν να τα παίζει, να διαχειρίζεται όπως θέλει, να κάνει επενδύσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών, είτε παίζοντας μετοχές, είτε αγοράζοντας μετοχές άλλων εταιριών κτλ. Στο χρηματιστήριο είτε και αλλού. Και στο τέλος, εάν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα και ψάξουν να βρουν το δίκιο τους οι άνθρωποι, οι οποίοι μετά από 30 χρόνια δεν θα μπορούν να πάρουν επικουρική σύνταξη, θα τους πούνε, ξέρετε κάτι, το ακαταδίωκτο είχαν ο κάθε ένας ο οποίος διαχειρίστηκε το ταμείο, λοιπόν, αλλά επειδή τα χρήματα έχει να ενδιαφέρον αυτό που λέτε, κύριε Μιλωνάκη. Αυτό δεν είναι. Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που λέτε, κύριε Πλεύρη. Έρχομαι σε εσάς. Γιατί έχει ενδιαφέρον, είναι αυτό που λέω ακριβώς. Δύο πράγματα. Το ένα είναι που είπε και οι δύο το είπαν, κ. Ζωγιάς και ο κ. Μιλωνάκης, ότι αυτό η τρύπα που το 56-57 δισεκατομμύρια θα είναι κάπως να καλυφθεί. Ακόμα και αν καλυφθεί από το κράτος, από κάπου θα λείψουν αλλού από το κράτος, λένε. Και το δεύτερο, αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τις επενδύσεις αυτές, τις μικρού ρίσκου, μεγάλου ρίσκου ή μεσαίου ρίσκου. Γιατί πρέπει να έχουν ακαταδίωκτο? Λοιπόν, πάμε να. Πρώτα απ' όλα, οι συντάξεις, γιατί εδώ πέρα ερχόμαστε και φέρνουν λόγο χάρη για παράδειγμα την ΑΣΠΙΣ. Σωστά. Mm. Παράδειγμα είναι όμως και το ελληνικό δημόσιο, το οποίο το 2010 ουσιαστικά πτώχευσε και χάσανε χρήματα τα ασφαλιστικά ταμεία. Το δημόσιο δημοκρατία, κύριε Πλεύρη, που πήγατε και κύριε Ρίγα, την επόμενη περίοδο με το PSI. Να μην δεν τρέπεστε τώρα. Δεν τρέπεστε να λέτε πάλι αυτά τα ίδια. Να μην πω εσύ, το κράτος όμως, έχει λοιπόν, την ευθύνη και την πολιτική. Τώρα μην ανοίξουμε τέτοια κουβέντα. Ναι, αλλά αφήστε να απαντήσω. Όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πού το οδηγήσατε. Λοιπόν, αφήστε να απαντήσω. Μιλήστε εσείς για μένα. Εσείς το οδηγήσατε, κύριε Πλεύρη. Κύριε Ρίγα, αφήστε να απαντήσω. Άρα λοιπόν, δεν εμπιστευόμαστε την πολιτική σας και προφανώς μας ζητάτε να εμπιστευτούμε τον ιδιώτη που θα τζογάρει. Δεν τρέπεστε. Λοιπόν, αφήστε να απαντήσει όμως, κύριε Ρίγα. Κύριε Ρίγα, είστε ευγενείς συνήθως. Μου έχετε πει δύο φορές ότι δεν τρέπεστε. Λέτε... Θέλετε να σας απαντώ έτσι? Το δεν τρέπεστε, θέλετε, κύριε, να σας απαντώ έτσι? Με συγχωρείτε, πάει στο λόγο της Νέας Δημοκρατίας. Όχι. Το δέχομαι. Δεν τρεπόμαστε, γιατί αυτό το πρόγραμμα είχαμε προεκλογικά και πήραμε το 40% του ελληνικού λαού, κύριε Ρίγα. Καλά τώρα. Αυτά τα οποία είπαμε. Είναι επιχείρημα αυτό, κύριε. Πάμε λοιπόν στο επιχείρημα. Αφήστε τον όμως να μιλήσει. Να λοιπόν, μιλήσει, δεν έχει μιλήσει. Λοιπόν, ερχόμαστε και λέμε, θέλω να πω ότι ο παράγοντας κινδύνου που αναφέρεται είναι ευρύτερος και γενικότερος. Και η αλληλεγγύη των γενεών, όπως την ερμηνεύουν κάποιοι, τι δηλαδή, οι παλαιότερες γενιές να τρώνε τα χρήματα των νεωτέρων γενιών, αυτή δεν είναι αλληλεγγύη γενεών. Αλληλεγγύη γενεών είναι ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος θα βάλει τα χρήματά του, να μπορέσει να έχει επιλογή που θα τα βάλει. Γιατί ο πολίτης, όπως είναι υπεύθυνος για τον κύριο Μιλωνάκη, το τρώνε δεν είναι σωστό, κύριε Πλεύρη. Εμβόλιο, το τρώνε δεν είναι σωστό. Προφανώς είναι και υπεύθυνος την επικουρική του, αν θέλει να πάει να τη βάλει σε έναν ιδιωτικό τομέα και σε έναν δημόσιο τομέα. Δεν τρώνε, κύριε Πλεύρη, και αυτοί στήριξαν τα νέα τους προηγούμενους. Σας παρακαλώ, κύριε Καραμέλα. Ναι, λέω δεν τρώνε, είναι λάθος. Δεν μπορεί την υπευθυνότητα να την πηγαίνουμε. Τον εξαναγκάζουν τόσα χρόνια τον πολίτη να βάζει τη σύνταξη, τα χρήματα για την επικουρική του εκεί που θέλουν, για να υπάρχουν παχυλές συντάξεις που υπήρχαν στο παρελθόν. Εσείς που ήσαστε, κύριε Πλεύρη, δεν δινόταν συντάξεις στην 15ετία επί Ανδρέα Παπανδρέου, για να το θυμηθούμε, στα 15 χρόνια βγαίνανε σε συντάξεις με τα λεφτά των νέων συνταξιούχων. Βγαίνανε. Και τώρα λέμε, στα δικά σου λεφτά, εσύ που μας ακούς, δεν θα σου είναι αυτός που θα τα ελέγχει, ο Πλεύρης, ο Μιλωνάκης, ο Ρίγας, εσύ θα αποφασίσεις. Και το κράτος, παρόλο που εσύ αποφασίζεις, έρχεται να σου εγγυηθεί ότι εκεί που θα αποφασίσεις, ότι αν είναι ιδιωτικός τομέας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, κύριε Πλεύρη, αν θα κούρευε με το PSI τα ομόλογα, θα κούρευε από τα φαντ και όχι από τους συνταξιούχους.
Ο Ανδρέας και του ομολογίου που του έχατε πετάξει από τον δρόμο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, αν δεν είχε δώσει τη συντάξη στα 15 χρόνια που πληρώνονταν για 50 χρόνια, ολόκληρες μισές συντάξεις, αλλά άμα τις βάλετε στα 50 χρόνια, έτσι κατέρευσε το ασφαλιστικό. Ναι, έτσι μειώθηκαν έτσι και οι ανισότητες στην ελληνική κοινωνία που έχουν διαβεβαιωθεί ξανά, κύριε Βλεύρη. Η εύκολη πολιτική ήταν μοιράστε σύνταξη στα 15, έβγαινε κόσμο στα 15 χρόνια και έπαιρνε συντάξεις. Ποιον λεφτά έτρωγε, λοιπόν, κύριε Καραμέρη? Ήταν αλλιώς το δημογραφικό, άλλη οικονομία, τελείως διαφορετικές συνθήκες, κύριε Βλεύρη. Η πτώχευση της χώρας έχει μια διαδρομή από τέτοια θέματα που γίνανε. Ναι, και η πτώχευση της χώρας συνέβη σαν και αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο χρόνο. Δανεισμός, προσλήψεις, αναθέσεις. Εσείς χρεώσατε το 2015 ο Αλέξης Τσίπρας της περήφανης διαπραγμάτευσης το χρέωσε τον ελληνικό λαό με τον κύριο Βαρουφάκη που τώρα λοιπόν, δεν μιλάτε, κύριε, αλλά τότε είχε λευκή επιταγή. Το ασφαλιστικό... Για τα ποσά που λέτε, κύριε Ξενάκη, ναι, θα δούμε τις αναλογιστικές μελέτες. Ναι. Υπάρχουν αναλογιστικές μελέτες. Θα έρθουν και θα δείτε πώς θα καλυφθούν. Λοιπόν, κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους τρεις σας που ήσταν σήμερα μαζί μας. Ζωηρή κουβέντα, νομίζω ενδιέφερε και τον κόσμο. Θα τα ξαναπούμε για το ασφαλιστικό και το επόμενο διάστημα. Καλό σας βράδυ και στους τρεις, κύριε Ρίγα, κύριε Μπιλονάκη, κύριε Πλεύρη. Ευχαριστούμε πολύ για τους τρεις. Καληνύχτα, ευχαριστούμε πολύ. Καληνύχτα. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε με εσάς, με τους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, επιστροφή στις παρεμβάσεις με τους τηλεθεατές μας. Θα σας δώσουμε τώρα το λόγο, ξεκινώντας από την κυρία Αρχοντουλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Αρχοντουλάκη, σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη, σε εσάς και στην παρέα σας. Παρακαλώ. Λοιπόν, θέλω να πω στον Υπουργό Υγείας. Έχει από το Μάη και λέει θα εμβολιάσει τους κατάκητους. Γιατί δεν το κάνει, γιατί δεν βγαίνει αύριο μεθαύριο και να πει θα αρχίσουμε την τάδε μέρα, γιατί πρέπει να πεθάνω πρώτα. Εμένα ο άντρας μου έπεσε από 64 και τώρα είναι 72. Πρέπει να πεθάνει. Κύριε Αρχοντουλάκη, να σας... Και ένα άλλο, κύριε Ξενάκη. Για να σας πω γι' αυτό... Πήγα σήμερα να του γράψω τα φάρμακά του στο Περιστέρι και περίμενα από τις 11 μέχρι 12, 12 και 20. Λοιπόν, μένω στη Χρυσούπολη. Είμαι σε Ανθούπολη, Χρυσούπολη, στο Περιστέρι. Για όνομα του Θεού. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ να σας πω, κύριε Αρχοντουλάκη, μόνο ότι ο εμβολιασμός των ανθρώπων που δεν μπορούν να μετακινηθούν ξεκίνησε από την Κρήτη πριν από 2 μέρες, 3. Και τώρα θα υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, φαντάζομαι, γιατί όντως καθυστέρησε αυτή η διαδικασία. Είχε εξαγγελθεί και καθυστέρησε πολύ. Πάμε στον κύριο Τσούμπο. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Γεια σου, κύριε Ξενάκη. Χαιρετώ. Είμαι 80 ετών. Να τα εκατοστήσετε. Πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου μια χώρα ολόκληρη να κάθεται και να συζητάει για την ξαπλώστρα, την ταβέρνα και το καφενείο. Δεν λέω τα παρελκόμενα. Εξαιρώ το 20% το οποίο είναι οι Έλληνες της παραγωγής. Το άλλο 80% είναι τα τεμπελχανία. Με αυτούς τους πολίτες αυτή η χώρα δεν πρόκειται να πάει ποτέ μπροστά. Δεύτερον, έχουμε τη μεγάλη γάγκρενα, τους πολιτικούς, τους ψεύτες. Μα όλοι γενικά είναι ψεύτες. Και παράδειγμα που είναι ψεύτες, προχτές στην εκπομπή σου έλεγε ο Υπουργός στο Ελληνικό, ήταν και περήφανος για την Ελλάδα που πάνε όλα καλά, και βγαίνει η γυναίκα από το Νέο Κόσμο και έλεγε, σε ρώταγε, τι να κάνει, να αυτοκτονήσει γιατί δεν έχει να πάρει ψωμί. Ναι. Και πώς λοιπόν να τους πιστέψεις αυτούς τους ψεύτες, λοιπόν, που είναι ψεύτες. Κύριε Τσούμπο, διακρίνω ότι είστε οργισμένος. Κύριε Τσούμπο, πάντως μέρες που είναι, είδαμε και τι κάνανε αυτοί που δεν ήταν πολιτικοί και πήραν την εξουσία στη χώρα με τον τρόπο που την πήραν. Λοιπόν, πλησιάζει η επέτειος της εισβολής στην Κύπρο, είναι καλό να το θυμηθείτε κι εσείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Εγώ να πω ότι η πολιτική από το 1974 και μετά και πριν το 1967 είναι επιλογή δική μας. Λοιπόν, και να μην είμαστε τόσο ισοπεδωτικοί, έτσι. Δεν είναι καμία κατηγορία όλοι ψεύτες, όλοι απατεώνες. Αυτό που το παράδειγμα που έφερε δεν είπε ψέματα. Το θέμα είναι τι προτεραιότητες βάζουν οι πολιτικοί. Αυτό είναι. Λοιπόν, και πάμε στον κύριο Δήμο. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε από το Νέο Φαλήρο. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη. Καλησπέρα σε όλους. Παρακαλώ. Θα ήθελα, είχα τρεις απορίες για τους πολιτικούς. Μπορώ να τις πω? Πέστε τις. Πρώτον, ο κύριος της λύσης είπε δεν είναι ειδικός. Αφού δεν είναι ειδικός, πώς μπορεί να ξέρει ότι τα εμβόλια δεν είναι καλά? Πρώτον.
Δεύτερον, τα παιδιά μας είναι δεύτερης κατηγορίας που τα εμβολιάζουν όταν πάνε σχολείο. Ή εμείς θέλουμε να ζήσουμε όλα τα παιδιά μας να τα θέσουμε να τα φάμε από τα εμβόλια. Πάμε στον κύριο Ρίγα. Μας αναγκάζει να γίνουμε υπερασπιστές Νέας Δημοκρατίας με αυτά που κάνει. Όχι ο κύριος Ρίγας συγκεκριμένα, για το ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα. Πάμε στο ασφαλιστικό, το οποίο η Νέα Δημοκρατία που έγινε και πανέβασε δική μου πριν 4-5 κουβές πριν, αλλά δεν μπορούσα από το τηλέφωνο να κάνει ολόκληρη ανάλυση. Πώς είναι δυνατόν να μας κοροϊδεύει η ουσία με την έννοια ότι θα εγγυάται τα πάντα στο δυτικό κομμάτι? Δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα. Πάμε τώρα στους αυτούς που παρακαλώ στους αρνητές να προσπαθήσουν να καταλάβουν και να σκεφτούν ρεαλιστικά να κάνουν τα εμβόλια τους, τουλάχιστον αν μας τύχει να πεθάνουμε από το εμβόλιο, να πάμε διαβασμένοι τουλάχιστον κοντά στους δικούς μας. Και όχι με ένα νούμερο. Λοιπόν, κύριε Δήμο, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω αυτά θέλατε να πείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Σε ένα χωριό στην Κρήτη, Σωτηρή, το ρεπορτάζ αυτό δεν έχει παίξει. Το λέω αποκλειστικά εδώ στην εκπομπή. Σε ένα χωριό στην ευρύτερη περιοχή των Μυρών, στο νότιο Ηράκλειο, με 1.700 μόνιμους κατοίκους. 1.200 εμβολιασμένοι, 500 ανεμβολίαστοι. Πήγε για 8 ώρες η κινητή μονάδα το ΕΟΔΗ. Πόσοι εμβολιάστηκαν? Πόσοι? Μηδέν. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Καρκαβέλη. Καλησπέρα σας, ακούμε. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Κύριε Ξυνάκη. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Σας ακούμε, παρακαλώ. Καλησπέρα σας σε όλους. Εγώ έκανα το εμβόλιο. Στην αρχή βέβαια φοβόμουν, να λέμε και την αλήθεια. Τα έκανα και τα δύο. Και πέρασα μια χαρά. Μέχρι εδώ μια χαρά είμαι. Αλλά θέλω να πω το εξής. Υπάρχει περίπτωση να κάνουμε και τρίτο εμβόλιο? Τώρα, εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Σήμερα ακούστηκε πρώτη φορά αυτό. Ναι, να πάρω μια απάντηση. Σήμερα ακούστηκε πρώτη φορά αυτό. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Υπάρχει μια συζήτηση. Φαντάζομαι ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα το μάθουμε αυτό, αφού δούμε πώς πάει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Πάμε στον κύριο Δημητρίου. Καλησπέρα σας, κύριε Δημητρίου. Σας ακούμε από την Αθήνα. Κύριε Δημητρίου, αν μπορείτε, χαμηλώστε την τηλεόρασή σας και σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε Ξυνάκη. Παρακαλώ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ μας βοβαπλίζεται ότι πρέπει να γίνουν να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος. Και έτσι θα πρέπει. Αλλά όμως δεν λέει κανείς ότι πού είναι η πηγή της αιτίας της πανδημίας. Μόνο λέει να εμβολιαστούμε. Να εμβολιαστούμε. Και αυτοί που δεν εμβολιάζονται, εγώ προτείνω, όταν νοσήσουν χωρίς να έχουν εμβολιαστεί και πάνε στο νοσοκομείο, τα νοσήλια να τα πληρώνει ο ίδιος, όχι το κράτος. Δεύτερο, τα μέσα συγκοινωνίας είναι η πηγή της πανδημίας. Κανείς δεν μιλάει. Ναι. Ούτε οι προσκεκλημένοι σας στα πάνελ, και κανείς δεν λέει ότι μέσα στη λεωφορεία γίνεται συνοστισμός αρδέλες και είναι όλη η πηγή της πανδημίας. Και όχι μόνο αυτό. Λένε, έπαιρνε το Υπουργείο Συγκοινωνιών ότι θα βάλει καινούργια λεωφορεία, θα πυκνώσει τα δρομολόγια και βλέπετε μέσα στα λεωφορεία, αντί να πούνε 50 άτομα, παίρνουν 150. Και ναι, το χειρότερο, δεν πληρώνει κανείς. Αυτά τα έσοδα τα οποία χάνονται καθημερινά, τα χιλιάδες ευρώ, ποιος θα τα πληρώσει? Που με αυτά θα μπορούσαν να βάλουν ελεκτές, να βάλουν καινούργια λεωφορεία. Εγώ και θέλω τα μόνο, πάντα, κύριε Δημητρίου. Κύριε Δημητρίου, ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα μόνο να πω το θέμα των λεωφορείων, σχεδόν εκπομπή παρά εκπομπή. Σήμερα δεν το βάλαμε όντως. Χθες όμως το βάλαμε εδώ στην εκπομπή και ρωτήσαμε τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να μας πει για το θέμα των λεωφορείων. Όντως υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Πάμε στον κύριο Θεοδωρακόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Θεοδωρακόπουλο, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Εγώ τηλεφωνώ από Γλυφάδα, κύριε Ξενάκη. Ναι, το βλέπουμε. Αν δώσετε ένα λεπτό, θα σας απαντήσω με την πολιτική μου σκέψη για ποιο λόγο προτιμούμε την κυβέρνηση της δεξιάς παρά το κύριο Τσίπρα. Πέστε μας. Πρώτον. Το πρώτο πολύ βασικό, πολιτικοποιεί την πανδημία. Η αντιπολίτευση είναι η μόνη αντιπολίτευση στην Ευρώπη η οποία πολιτικοποιεί την πανδημία. Με απαράδεκτο τρόπο. Δεύτερον, τα παιδιά μας σήμερα έλαβαν στο κινητό τους τις βάσεις. Τι κάνατε, κύριε Καραμέρο, και το κόμμα σας 5 χρονάκια? Τίποτα απολύτως δεν κάνατε. Τίποτα απολύτως. Εάν ήσασταν εσείς στην εξουσία σήμερα και σας μιλώ σαν εκπρόσωπος του μεσαίου χώρου,
η ύφεση που θα είχε η οικονομία θα ήταν από 14. Δεν είναι πολιτικό ο κ. Καραμαλή. Δεν είναι πολιτικό. Δημοσιογράφο είναι, έτσι. Είμαι μέλο ενό κόμματο που δεν κυβερνά, αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ σα στην Βουλή, εάν θα είχατε κάνει κάνα κατάλληλο. Βγάλετε το από μέσα σα, πείτε το ρόλο μα. Θα με την κυβέρνηση τη σημερινή. Παρά τον κύριο μάλιστα. Τσίπρα και την παρέα. Κύριε Θεοδωρακόπουλε, πρακτικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ να πω μόνο ότι ο Γιώργος δεν είναι εδώ με την ιδιότητα κομματικού στελέχους. Άλλωστε δεν είναι στελέχος ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ως δημοσιογράφος, από το μέσο χώρο. Ο καθένας μας τώρα έχει τις προτιμήσεις του πολιτικές. Δεν είμαστε παιδιά. Έτσι και καμιά φορά δεν τις κρύβουμε κιόλας. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πάμε και να κλείσουμε με τον κύριο Ζώτο. Να έχετε ανοχή στην αρχή. Καλησπέρα κύριε Ζώτο και κλείνουμε μαζί σας. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Να χαίρεστε την εκπομπή σας που την ακούω ανελειπώς κάθε βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα μιλήσω για το εμβόλιο, θα μίλαγα και για το ασφαλιστικό, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, για το εμβόλιο, επειδή δεν είναι υποχρεωτικό βάσει του συντάγματος και προτείνω μία λύση. Εγώ δεν είμαι δεξιός, είμαι αριστερός ρεαλιστής, πραγματιστής. Μόνο η μία λύση υπάρχει. Να απαγορευτούν όλα τα μέτρα. Να μην υπάρχει τίποτα. Ούτε στα συγκοινωνίες, ούτε στα σούπερ μάρκετ, ούτε στα φαρμακεία πουθενά. Ούτε μάσκες, ούτε να πλένουμε τα χέρια μας τίποτα. Αλλά εάν θα μπει στο νοσοκομείο, όσοι δεν έχουν κάνει τα εμβόλια, να πληρώνουν τα νοσήλια. Δεν μπορεί τα 5 εκατομμύρια που έχουν κάνει εμβόλιο να πληρώνουν τους υπόλοιπους που μπαίνουν μέσα και νοσηλεύονται. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτή η παρέμβαση, αφού μας βλέπετε κάθε βράδυ και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, θα έχετε την ευκαιρία να σας δούμε σε μια, να σας ακούσουμε σε μια άλλη εκπομπή μας, να μας πείτε και τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Ζώτο, όπως ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν στην παρέα μας όλη αυτή την εβδομάδα και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για τη Δευτέρα του βράδυ, στις 10 παρα 10 με τις παρεμβάσεις. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλή σας.